Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τετάρτη σήμερα, 29 Ιανουαρίου, και παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Ήπειρο στη Βιέννα. Στην επόμενη συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου πρόκειται να συζητηθεί το θέμα του προσφυγικού μετά από αίτημα των παρατάξεων της αντιπολίτευσης, το οποίο από μόνο του ήταν αρκετό για να ανεβάσει τους τόνους στη σημερινή συνεδρίαση. Ο Περιφερειάρχης στην τοποθέτησή του είπε πως αν πρέπει να γίνουν και άλλες δομές ώστε να αποσυμφορηθούν τα νησιά, θα γίνουν. Και η Περιφέρεια, όπως έκανε μέχρι σήμερα, θα συμβάλλει. Αντίθετα με ό,τι θα περίμενε κανείς, στην εκτός ημερήσιας διάταξης συζήτησης στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου το μεσημέρι, δεν τέθηκε από καμία πλευρά το θέμα της συνέχισης της Ιόνιας Οδός στην Κακαβιά μετά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα. Τέθηκαν ωστόσο δύο ακόμη ζητήματα μέσω ερωτήσεων από τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης. Το πρώτο θέμα έθεσε ο Περιφερειακός Σύμβουλος Στάθης Νάνος από την παράταξη Ορίζοντες Ηπείρου και αφορούσε τις δομές προσφύγων που σχεδιάζονται στην Ήπειρο και ιδιαίτερα σε δήμους των νομών Άρτας ή και Πρέβεζας. Ζήτησε δε να συζητηθεί το θέμα στη συνεδρίαση ώστε η Περιφερειακή Αρχή και οι υπόλοιπες παρατάξεις να λάβουν θέση μετά τις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν τη λειτουργία δομής στον Δήμο Άρτας ή στον Δήμο Νικολάου Σκουφά, με τις τοπικές κοινωνίες να αντιδρούν. Το ίδιο ζήτησε και ο επικεφαλής της παράταξης Σπύρος Ριζόπουλος, καθώς και ο επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης Γιώργος Ζάψας. Ωστόσο, το Προεδρείο δεν αποδέχθηκε να συζητηθεί το θέμα και δεσμεύτηκε να το φέρει στην επόμενη συνεδρίαση. Ο Περιφερειάρχης Αλέξανδρος Καχρημάνης, αναφερόμενος στο προσφυγικό, θέλησε να ξεκαθαρίσει ότι ο ίδιος δεν υπέδειξε θέση στην Άρτα πλην μίας δημόσιας έκτασης στο Καλόβατο, ενώ αναφέρθηκε στην αρρωγή που παρήχε η Περιφέρεια Ηπείρου στη διαχείριση του προσφυγικού μέχρι σήμερα, με παρεμβάσεις και έργα στις δομές που λειτουργούν. Νομίζω ότι τη στιγμή που ένας ολόκληρος νομός είναι στο πόδι, τη στιγμή που τουλάχιστον δύο δήμαρχοι οργανώνουν λαϊκές συνελεύσεις, ανοιχτά δημοτικά συμβούλια, τη στιγμή που δημοσιεύματα στον αθηναϊκό τύπο και στον τοπικό τύπο δημιουργούν πλήστα όσα ερωτήματα σε σχέση με το πώς θα εξελιχθούν τις επόμενες μέρες ή εβδομάδες το ζήτημα του μεταναστευτικού, την ώρα που όλος ο κόσμος στην Άρτα είναι ανάστατος και που δεν σας κρύβω ότι καθημερινά αυξάνεται ήδη ο πληθυσμός των μεταναστών που κυκλοφορούν ελεύθεροι στην πόλη και φήμες λένε ότι, εγώ οφείλω να σας πω και αυτό από τις μάρτυρας, ότι πούλμαν αφήνουν ανθρώπους στο Μενίδη και στη γέφυρα Καλογύρου, νομίζω ότι τουλάχιστον μία ενημέρωση πού βρισκόμαστε, τι έγινε στη συνάντηση των Αθηνών, ποιο είναι το οικόπεδο του Καλοβάτου, ποια είναι η θέση της Περιφερειακής Αρχής και του Αντιπεριφερειάρχη Άρτας, τι γνώμη έχουν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι από την Άρτα για το θέμα, νομίζω ότι πρέπει να το συζητήσουμε. Όσο και να τα αποφύγουμε, είναι ένα ζήτημα το οποίο μας ξανάρχεται, δεν είναι πυρετός να φύγει. Και την τελευταία φορά είπαμε θα το συζητήσουμε σε ειδική συνεδρίαση. Δεν το συζήτησαμε ποτέ σε ειδική συνεδρίαση. Αναγκαστήκαμε να μαζέψουμε τις υπογραφές για να γίνει η συζήτηση. Το προσφυγικό δεν φεύγει αποφεύγοντάς το. Εδώ λοιπόν πρέπει να ξεκαθαριστούν ορισμένα πράγματα. Ο κύριος Νάνος έθεσε μια απλή ερώτηση. Έχει ευθύνη η περιφέρεια ή όχι? Οι δήμαρχοι λένε ότι έχει. Ο περιφερειάρχης λέει όχι και κατά το δοκούν και de facto και βλέπουμε και ad hoc. Έχετε και την εξουσία της συνεδριάσεως και την πλειοψηφία. Έχει ο κ. Περιφερειάκης και θα αποφασίσετε αν θα συζητηθεί ή όχι. Ένα πράγμα όμως. Συζητιέται ήδη στην Άρτα, συζητιέται στην Πρέβεζα, συζητούν τα δημοτικά συμβούλια, απουσιάζουν οι εκπρόσωποι της πλειοψηφίας από αυτές τις συνεδριάσεις. Μην αποφεύγετε το πρόβλημα, θα το βρείτε μπροστά σας. Εγώ σας προτείνω... Κύριε Ψαθά, παρακαλώ, με δεν μπορώ να μιλώ. Δεν μπορώ να μιλώ. Μα έχω το λόγο τώρα. Λοιπόν, θα σας πρότεινα να δώσετε 2 λεπτά στους επικεφαλείς και στον περιφερειάρχη όσο θέλει για να κλείσει το ζήτημα. Είναι επίκαιρο. Όχι, μην το αναβάλλετε. Εμείς στην Ήπειρο δεν έχουμε φοβικά σύνδρομα. Αυτή είναι η αρχή της περιφερειακής διοίκησης. Πρώτον,
όταν συνέβη, όχι σε τέτοια ένταση που είναι σήμερα. Παλιότερα και ήρθαν στην Κατσικά, ήμουν αυτός που έριξα όλη την κροκάλα γιατί ήταν βάλτος και το έφερα σε κατάσταση που να μπορέσουν να γίνουν κάποιες συνθήκες ανθρώπινες. Δυο λεπτά. Και έφτιαξα, και την αποχέτευση. Το ίδιο έγινε και στην Αγία Ελένη και στα Δολιανά και στην Κόνιτσα. Δεν ήμασταν απόντες όταν μας το ζήτησε η προηγούμενη κυβέρνηση. Μας ανακοίνωσαν ότι αφού δεν θέλετε, είπαν, το μέρος που είχατε προτείνει, κάποιοι είχαν προτείνει, πάντως όχι εμείς, εκεί πώς το λένε, που ήταν να γίνει το βιοτεχνικό πάρκο που γίνεται εδώ και 5 χρόνια, εμείς βρήκαμε ένα ιδιωτικό μέρος να πάμε να κάνουμε αυτή τη δουλειά και θα την κάνουμε. Ναι, εγώ τους είπα, έχω πυρετό, γεια σας, δεν θα είμαι όπως έκανα και στην προηγούμενη κυβέρνηση, δεν έχω φοβικά σύνδρομα, θα φύγω, κοιτάξτε όμως να έχει σχέση η τοπική κοινωνία. Και έφυγα. Τώρα, δεν λαϊκίζω σε αυτά τα θέματα όπως δεν έχω κάνει λαϊκισμό ποτέ μέχρι σήμερα. Όσοι νομίζουν ότι θα παίξουν με τέτοια θέματα είναι γελασμένοι. Η γραμμή της παρατάξεως είναι, δεν είναι επειδή έγιναν στα Γιάννενα, αυτή τη στιγμή στα νησά του Βορείου Αιγαίου και ειδικά από τη Χίο, από τη Σάμο και από τη Λέσβο, ο πληθυσμός είναι περισσότερος από τον Τόπιο. Άρα πρέπει να δοθεί λύση. Εμείς, μου είπανε δε εκείνη την ημέρα, φέρε και κάποια έκταση του δημοσίου μαζί σου. Πήρα τις υπηρεσίες στην Άρτα και μου είπανε εμείς δημόσια έκταση έχουμε μόνο στον Καλόβατο. Αυτό είπα και έφυγα. Από εκεί και πέρα έχουν παίξει χιλιάδες σενάρια, αλλά φοβικοί πίσω από δάχτυλο δεν θα είμαστε ποτέ. Λέμε ότι εφόσον χρειάζεται η πατρίδα να κάνει και άλλα κέντρα, θα γίνουν. Τελείωσε. Θα παίξουμε. Αυτή είναι η γραμμή της περιφερειακής αρχής. Εντάξει, έκλεισε. Να σας πω λίγο. Τώρα είναι επίκαιρο το θέμα. Να σας πω λίγο. Κύριε Ψαβά, εγώ κατάφερα και βρήκα το έγγραφο που διάρρευσε ο κύριος αντιπεριφερειάρχης. Κύριε Πρόεδρε, συγγνώμη λίγο. Παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, συγγνώμη λίγο. Και μετά στην Ήπειρο. Κύριε Πρόεδρε, συγγνώμη λίγο. Κύριε Πρόεδρε, όχι κύριε Πρόεδρε. Γιατί δεν το συζητάς να τελειώσει. Κύριε διέρευσε αυτό το έγγραφο. Μπορούμε να το συζητήσουμε. Κύριε Πρόεδρε, ο κύριος αντιπεριφερειάρχης στη μοναδική του παρέμβαση από το Facebook για το θέμα διέρευσε αυτό το έγγραφο. Μπορούμε να το συζητήσουμε. Το θέμα θα γίνει επόμενος να συζητήσουμε. Κλείστε. Εδώ είναι όλες οι απαντήσεις. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ, είπα. Έληξε το θέμα στην επόμενη συνεδρία. Πόσες φορές θα το πω. Το δεύτερο θέμα τέθηκε από τον Περιφερειακό Σύμβουλο της Παράταξης Ήπειρος Όλων, Παύλο Φραγκούλη, και αφορά το αίτημα για μείωση της τιμής των διοδίων στην υποθαλάσσια σύραγγα Πρέβεζας Ακτίου, καθώς πολλοί επαγγελματίες και εργαζόμενοι αναγκάζονται καθημερινά να πληρώνουν υπέρογκα ποσά. Με τα διόδια, πρέπει να σας πω ειλικρινά, κύριε Φραγκούλη, ότι είναι ένα θέμα, γιατί προς τα έξω βγαίνει συνέχεια το τι έχουμε πετύχει, το τι καταφέρνουμε σαν περιφέρεια κτλ. Είναι ένα θέμα το οποίο το παλεύω από το 2013 και έχω αποτύχει. Σας το λέω πραγματικά. Δεν το έχω καταφέρει. Έχω μιλήσει με τον κύριο Καλογιάννη. Ήμασταν έτοιμοι, ο κύριος Καλογιάννης ήταν έτοιμος, γιατί είναι στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και το ΙΠΕΧΟ, όπως λέγονταν τότε, ήταν έτοιμος να υπογράψει την απόφαση. Και έγινε μετασχηματισμός, έφυγε, ήρθε άλλος υπουργός, ο Χρυσοβοήδης, το έχω πει σε όλους τους υπουργούς διαχρονικά. Έχω βάλει και άλλους υπουργούς που είναι ντόπια, όπως ο κύριος Τσακαλώτος που ήταν και Πρεβεζάνος, και το ζήτησα και του ιδίου, του Σπύριτζη, σε όλους τους υπουργούς. Δεν το έχω καταφέρει ακόμα. Προχθές ο Περιφερειάρχης που κάναμε τη σύσκεψη στη Βουλή, το έβαλε θέμα ενώπιν του Προέδρου της Βουλής στον νυν υπουργό. Έτσι, το αφήσαμε και υπόμνημα και είπε, φάνηκε πάρα πολύ θετικός να το δει στη λογική που ισχύει στα διόδια το αλερετούρ, στα διόδια της γέφυρας. Δηλαδή, μέσα σε 3 ώρες να μπορείς να περνάς με ένα εισιτήριο. Εν πάση περιπτώσει, το είδε θετικά. Εμείς ζητάμε να υπάρχει ελεύθερη διέλευση για τους δημότες, τους ΜΕΡ και τους ΔΕ. Αυτό είναι αυτό που ζητάμε.
Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά την προημερησίας διάταξης συζήτηση στην σημερινή συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου και θα μείνουμε στα της Περιφέρειας Επίρου με τον Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας και βέβαια αρμόδιο και τα ζητήματα του τουρισμού, τον κύριο Στράτο Ιωάννου, που έχω την τιμή και τη χαρά να φιλοξενώ στο στούντιο του Ήπειρου στη Βιέννα. Καλησπέρα, ευχαριστώ κύριε Ιωάννου που είστε εδώ έτσι μετά από μια. Μία ακόμη μαραθώνια συνεδρίας του Περιφερειακού Συμβουλίου. Σίγουρα σε όλες αυτές τις συζητήσεις τίθενται θέματα ουσιαστικά όπως τέθηκαν και σήμερα. Θα ήθελα ένα σχόλιο σας αναφορικά με το θέμα του προσφυγικού, με δεδομένο ότι υπάρχουν αντιδράσεις και στην Πρέβεζα έγιναν συζητήσεις στο προηγούμενο χρονικό διάστημα. Κακώς θεωρείται εγείρονται αντιδράσεις σήμερα και αρκετά χρόνια μετά από όταν η χώρα μας υποδέχθηκε τους πρώτους πρόσφυγες και η περιοχή μας, αν θέλετε. Κοιτάξτε, οι αντιδράσεις των πολιτών είναι δικαιολογημένες. Και εγώ τις καταλαβαίνω και τις ασπάζουμε. Παρ' όλα αυτά, εμείς σαν Περιφερειακή Αρχή πρέπει να σταθούμε υπεύθυνα, όπως ανέφερε και ο Περιφερειάρχης στο Περιφερειακό Συμβούλιο, πρέπει να σταθούμε υπεύθυνα σε ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Ελλάδα. Είναι θέμα αλληλεγγύης προς τους κατοίκους των νησιών μας, ότι πρέπει να τους βοηθήσουμε και να τους στηρίξουμε. Δεν πρέπει να τους αφήσουμε μόνους τους. Δηλαδή, όταν εμείς ζητάμε από την Ευρώπη, η Ευρώπη να δεχθεί και αυτοί οι πρόσφυγες και να ανοίξουν τα σύνορα που έχουν κλείσει, δεν μπορούμε εμείς να κλείνουμε τα σύνορα του νομού μας ή της περιφερειάς μας απέναντι στους πρόσφυγες που βρίσκονται στα νησιά μας. Δηλαδή, για ποιο λόγο, είναι σαν να φάσχουμε και να αντιφάσχουμε. Αυτό είναι τραγικό που κάνουμε. Πρέπει λοιπόν να βοηθήσουμε τους νησιώτες σε ένα υπαρκτό πρόβλημα. Καταλαβαίνω τις αντιδράσεις, αλλά πρέπει να ψάξουμε όλοι μαζί να βρούμε χώρους που μπορεί να είναι τέτοιοι, ικανοί να, και σύμφωνα με τα στάνταρς που πρέπει να υπάρχουν για να υποδεχθούν τους πρόσφυγες που μπορεί να χρειαστεί να έχει η περιοχή μας. Αυτή είναι η θέση της περιφέρειας, αυτή είναι η θέση δική μου. Αυτή τη θέση κατέθεσα στο Δημοτικό Συμβούλιο πριν από τρεις εβδομάδες νομίζω που έγινε στην Πρέβεζα, όπου τους είπα μάλιστα ότι πρέπει όλες οι παρατάξεις του Δήμου να μαζί να κινηθούν στο να βρουν τέτοιους χώρους για να είμαστε έτοιμοι. Μην μας έρθει από πάνω ένα σημείο στο οποίο πραγματικά δεν είναι σωστό και μπορεί να είναι μέσα στον αστικό ιστό και δημιουργήσει πρόβλημα. Πρέπει από πριν να κινηθούμε, να βρούμε ένα σημείο που πρέπει να γίνει με πρωτοβουλία της Δημοτικής Αρχής. Αυτό βέβαια δεν γίνεται εύκολα κατανοητό από την τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού, κύριε Ιωάννου, ακριβώς γιατί θεωρούν ότι θα είναι η αποδέκτηση των διαμαρτυριών από πλευράς των κατοίκων των περιοχών αυτών. Το καταλαβαίνω είναι αυτό. Και λίγο το πολιτικό κόστος που μετράει. Το καταλαβαίνω αυτό, μα και εγώ αυτή τη στιγμή που λέω αυτό το πράγμα, έχω ένα πολιτικό κόστος, αν θεωρηθεί ότι είναι πολιτικό κόστος. Εγώ δεν θεωρώ ότι είναι πολιτικό κόστος. Γιατί, αν σκεφτούμε λογικά, τι ζητάμε όλοι μας, ζητάμε να ανοίξουν τα σύνορα και να μπορούν αυτοί που έρχονται στην Ελλάδα να πάνε και στις άλλες χώρες της Ευρώπης. Τι ζητάνε λοιπόν οι νησιώτες μας. Αυτοί που έρχονται στα νησιά να μπορούν να πάνε και στην υπόλοιπη Ελλάδα και μετά όλοι μαζί να μπορούν να συνεχίσουν και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Όταν εμείς λοιπόν λέμε όχι ή με υποκρισία λέμε αυτό δεν κάνει το μέρος, το άλλο δεν κάνει το άλλο. Αυτά είναι δικαιολογίες. Ωραία, δεν κάνει αυτό το μέρος και μπορεί να έχουν δίκιο ή να έχουμε δίκιο όταν το λέμε. Ποιο μέρος προτείνουμε, ποια θέση προτείνουμε για να μπορέσουμε να στηρίξουμε αλληλέγγυα τους νησιώτες μας. Είναι σημαντικό αυτό και πρέπει να το καταλάβουν και πρέπει όλοι που υπηρετούν την τοπική αυτοδιοίκηση να καταλάβουν ότι και πρέπει να εξηγήσουμε στους συμπολίτες μας ότι πρέπει να βρούμε κατάλληλο μέρος που να μην υπάρχει πρόβλημα, αλλά πρέπει να το κάνουμε και πρέπει αυτό να γίνει. Μάλιστα. Να έρθουμε στα θέματα της περιφερειακής σας ενότητας. Παρακολουθήσαμε λίγο νωρίτερα και στο ρεπορτάζ ότι θέσατε για μία ακόμη φορά και στον σημερινό Υπουργό Υποδομών το ζήτημα που υπάρχει και το αίτημα που υπάρχει για μία διαφορετική τιμολογιακή πολιτική, ουσιαστικά η απαλλαγής του αντιτίμου για όσους καθημερινά χρειάζονται να περάσουν από την γέφυρα του ακτίου. Δεν ήταν όμως το μόνο θέμα που θέσατε, κύριε Ιωάννου, γιατί υπάρχουν αρκετές εκκρεμότητες του Υπουργείου Υποδομών στην δική σας την περιοχή. Καταρχάς, τα έθεσε ο Περιφερειάρχης μας, ο οποίος η σύσκεψη. Καταρχάς, να πω κάτι άλλο. Επειδή ακούστηκε ότι
και είναι καλό που μας βλέπουν σε όλη την Ήπειρο, επειδή ακούστηκε ότι αυτός ο δρόμος από Γιάννενα μέχρι Καλπάκι και μετά μέχρι Ακαβιά είναι θέμα των Ιωαννίνων, κοιτάξτε οι Γιαννιώτες τι κάνανε, πώς μαζευτήκανε κτλ. Θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι. Η θέση μου, η θέση του Περιφερειάρχη αλλά και η θέση δικιά μου είναι ξεκάθαρη. Ότι αυτός ο δρόμος δεν είναι υπόθεση των Ιωαννίνων. Δεν είναι υπόθεση της Ηπείρου. Είναι υπόθεση της Ελλάδας. Γιατί αποτελεί την είσοδο από τα Βαλκάνια προς την Ελλάδα. Είναι ένας διευρωπαϊκός δρόμος. Άρα δηλαδή δεν συζητάμε ότι κάποιοι φέραν αντιρρήσεις ή φωνάζουν για τα Γιάννενα. Φωνάζουμε για την Ήπειρο, φωνάζουμε για όλη την Ελλάδα ότι αυτός ο δρόμος πρέπει να γίνει τετράϊχνος, πρέπει να γίνει ένας δρόμος με σωστές προδιαγραφές. Άρα λοιπόν, για να ξεκαθαρίσω το ένα θέμα που κακώς τέθηκε και κακώς τίθεται από κάποιους τέλος πάντων που θέλουν να δημιουργήσουν θέματα. Δεύτερον και σημαντικό, ο Περιφερειάρχης λοιπόν έθεσε όλα αυτά τα θέματα, έθεσε το θέμα το συγκεκριμένο, έθεσε το θέμα του. Τη σύνδεση από τον κόμβο Καμπής επί της Ιωνίας Οδού με την Πρέβεζα και ειδικά το τμήμα από τον κόμβο της Καμπής μέχρι τη Γέφυρα Καλογύρου, όπου εμείς έχουμε προσφερθεί και έχουμε δώσει 35 εκατομμύρια, γιατί πάλι είναι έργο του Υπουργείου Μεταφορών αυτό. Αλλά παρόλα αυτά, εμείς από τα λίγα λεφτά που έχει το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, δώσαμε 35 εκατομμύρια για να γίνει αυτό. Τι συνέβη όμως. Ενώ είχαμε ξεκινήσει πριν 4 χρόνια συζήτηση με τον κύριο Σπίρτζη, είχαμε πολλές φορές τον είχαμε ενοχλήσει. Τελικά το 18, από το 15 το 18, μας απήντησε ότι θα κάνουμε προγραμματική σύμβαση, γιατί χωρίς προγραμματική σύμβαση δεν μπορεί να γίνει το έργο. Μας απαντάει θετικά, ξεκινάνε οι διαδικασίες προγραμματικής σύμβασης. Και 3 μέρες πριν τις εκλογές, μάλιστα τις εκλογές τις περιφερειακές, ούτε καν τις βουλευτικές, 3 μέρες πριν τις εκλογές, μας στέλνουν και λένε πρέπει να παγώσουμε την προγραμματική σύμβαση, γιατί εντοπίσαμε ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα στη μελέτη και πρέπει να διορθωθεί η μελέτη και θα κάνει ένα χρόνο αυτό και θα συνεχίσουμε με τα. Και σταματάει. Και εμείς έχουμε τα 35 εκατομμύρια, τα οποία δεν μπορούμε να τα κρατήσουμε για πάρα πολύ. Mm-hmm. Γιατί δεν μπορούμε να τα κρατήσουμε, γιατί είναι θέμα απορρόφησης του περιφερειακού, του ΠΕΠ Ηπείρου, του ΕΣΠΑ, το πούμε έτσι, σε εισαγωγικά. Πρέπει, αν δεν υπάρχει λύση σε αυτό, να δοθούν κάπου αλλού. Έτσι λοιπόν, θέσαμε και αυτό το θέμα και ο Περιφερειάρχης μας και εγώ στον τον Υπουργό Μεταφορών και του είπαμε ότι πρέπει αυτό σε αυτό να δοθεί άμεσα λύση. Μας υποσχέθηκε ότι θα δώσει λύση σε αυτό το θέμα, γιατί είναι πολύ σημαντικό και θα δώσει σε εμάς την δυνατότητα να προχωρήσουμε αυτή τη διαδικασία. Και μας υποσχέθηκε ότι θα κάνουμε μια συνάντηση με τους υπηρεσιακούς παράγοντες, γιατί αυτή η συνάντηση έγινε στη Βουλή την επόμενη ή μεθεπόμενη εβδομάδα. Περιμένουμε λοιπόν. Το θέμα είναι να δούμε αν έχει διορθωθεί και σε αυτό το χρονικό διάστημα η μελέτη, κύριε Ιωάννου, και μην μας επιφυλάσσονται έτσι εκπλήξεις, όπως επιφύλασε εκπλήξεις η εξέλιξη σε ό,τι αφορά την μελέτη για τον. Ιωάννα Κακαβιά, έτσι που ουσιαστικά είναι μελετημένο μέχρι ένα σημείο το έργο. Κοιτάξτε, το έργο είναι μελετημένο από ό,τι αναδείχθηκε στη σύσκεψη. Τώρα πάμε από το ένα στο άλλο, αλλά να επανερχόμαστε στο πρώτο. Από ό,τι αναδείχθηκε στη σύσκεψη, το έργο είναι μελετημένο από τα Γιάννα μέχρι το Καλπάκι, σαν τετράϊχνος, και από το Καλπάκι μέχρι τη Κακαβιά, σαν τρίχνος. Δίχνος και σε αρκετά σημεία τρίχνος, όπου χρειάζεται και υπάρχουν ανηφόρες ή στενά περάσματα. Λοιπόν, αυτά είναι ήδη μελετημένα. Απλά από το Καλπάκι μέχρι την Κακαβιά χρειάζεται επικαιροποίηση μελέτη. Γιατί είναι μια μελέτη η οποία είχε τελειώσει, είχε εκπονηθεί κτλ. Και διαβάζω, γιατί διαβάζω για κάτι δημοσιεύματα που λένε ότι καλύτερα να μην γίνει το έργο παρά έτσι. Μα αυτό. Υπήρξε και θέση του κ. Ζάψα γι' αυτό, ότι ναι, καλύτερα να μην γίνει το έργο. Ναι, αλλά ο φίλος μου ο Γιώργος δεν γνωρίζει ότι αυτή η μελέτη είχε προετοιμαστεί και είναι έτοιμη από το Καλπάκι μέχρι την Κακαβιά με αυτή την διατομή του δρόμου, θα λέγαμε. Δηλαδή να είναι μια τρίχνος, τρίχνος. Και αυτό που λέει ο φίλος μου ο Γιώργος Ζάψας, ότι μετά στην Αλβανία. Στην Αλβανία είναι σε χειρότερο στάδιο μέχρι το Φιέρι ο δρόμος. Άρα δηλαδή δεν είναι ότι είναι τετράιχνος, είναι ένας δείχνος απλώς ο δρόμος μέχρι εκεί. Αν κάποια στιγμή μετά από 10-20 χρόνια και εκεί γίνει ένας τετράιχνος, θα τον φτιάξουμε κι εμείς. Ας προχωρήσουμε σε ένα τρίχνος σε αυτή τη φάση που έχουμε έτοιμη τη μελέτη. Γιατί αν περιμένουμε να γίνει μια καινούργια μελέτη, θα περιμένουμε κανένα δεκαετία. Και επανέρχομαι στο θέμα της Πρέβεζας. Η μελέτη ξεκίνησε για πρώτη φορά το 2007. Έχουμε 2020, 13 χρόνια και ακόμη το Υπουργείο λέει ότι έχει κάποια θέματα που πρέπει να διορθωθούν. Καταλαβαίνετε λοιπόν 13 χρόνια με μελέτη. Λοιπόν, με τον κύριο Καραμαλή για αυτό το θέμα, για να μην σας κουράζω, τέθηκε
είπε ότι θα μας δώσει εμάς ακόμα και τη μελέτη αν είναι να διορθώσουμε. Περιμένουμε ένα ραντεβού τη εβδομάδα που μας έρχεται ή την επομένη, όπως μας υποσχέθηκε, για να προχωρήσει το θέμα. Εγώ του έθεσα και ένα άλλο θέμα που είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας, που είναι το θέμα του ακτίου Αμβρακία. Που είναι πάρα πολύ ένα έργο και αυτό που συνδέει την περιοχή μας με την Ιόνια Οδό. Μου είπε ότι θα το κάνει σε δύο εργολαβίες. Μία που είναι από τον κόμβο Αμβρακίας μέχρι το Λουτράκι, δηλαδή η παράκαμψη της εμφυλοχίας, γιατί είναι έτοιμο κατά 85%, άρα σε 6 μήνες από τη στιγμή που θα δημοπρατηθεί θα μπορεί να τελειώσει. Και το υπόλοιπο, οι υπόλοιπες δύο εργολαβίες που είναι στο κέντρο, γιατί το άκτιο βόνους έχει δοθεί, αυτές θα βγουν μια άλλη εργολαβία. Και πιστεύει λέει, μέχρι το 2023 να καταφέρει να ολοκληρωθεί το έργο. Τώρα, μετά του έθεσα το θέμα που έχει να κάνει με τον παραλιακό δρόμο Πρέβεζας Οικουμενίτσας, ο οποίος αυτός έχει φτάσει στα ωριά του, θέλει πραγματικά από την αρχή αρκετά μια γενναία παρέμβαση ουσιαστικά. Μια γενναία παρέμβαση όπως το λέτε, και ζήτησα να γίνει μια μελέτη από την Πρέβεζα μέχρι το Μεσοπόταμο. Γιατί από το Μεσοπόταμο μέχρι τον κόμβο της Πάργας υπάρχει έτοιμη μελέτη. Και λοιπόν ζήτησα μια μελέτη από την Πρέβεζα μέχρι το Μεσοπόταμο και να την αναλάβει το Υπουργείο. Μου υποσχέθηκε ότι θα το κάνει. Και από την Μεσοπόταμο μέχρι τον κόμβο της Πάργας που υπάρχει έτοιμη μελέτη χρειάζονται 25 εκατομμύρια για να κατασκευαστεί. Και ζήτησε και τη βοήθειά του. Επιφυλάχθηκε, δεν απάντησε σε αυτό. Γιατί όπως γνωρίζετε, μετά από την Πάργα προς το Καρτέρι είναι έτοιμος ο δρόμος, είναι ήδη κατασκευασμένος. Επιπλέον του έθεσα και το θέμα μαζί με τον Περιφερειάρχη, του θέσαμε το θέμα των διοδίων που ακούσατε και προηγουμένως στο διαδίκτυο, όπου και εκεί το είδε πάρα πολύ θετικά και θα το συζητήσουμε, όπως είπα, την επόμενη μεθεπόμενη εβδομάδα που βρεθούμε στο Υπουργείο. Άρα, εν αναμονή ουσιαστικά τη επόμενη συνάντηση για να μπορέσουν να οριστικοποιηθούν. Αλλά έδειξε ότι πραγματικά είναι γνώση των θεμάτων και θέλει να βοηθήσει. Αυτό είναι σημαντικό. Μάλιστα. Κύριε Ιωαννού, να αναφερθούμε σε κάποιες άλλες αντιδράσεις που υπάρχουν στην περιοχή της Πρέβεζας στο τελευταίο χρονικό διάστημα και έχουν να κάνουν με την κυριακάτικη λειτουργία ενός πολυκαταστήματος. Υπάρχει μια έντονη αντίδραση στην περιοχή. Το θέμα ήρθε στη Βουλή ακόμη και από τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ στην περιοχή σας, τον κύριο Μπάρκα. Άδικες θεωρείτε αυτές οι αντιδράσεις, δεδομένου ότι το νομικό πλαίσιο δίνει αυτή τη δυνατότητα? Θα μου επιτρέψετε να κάνω να πω ακριβώς πώς έχει το θέμα. Το 2013, με ένα νόμο που η τότε κυβέρνηση ψήφισε, υποχρέωνε τους αντιπεριφερειάρχες μέσα σε ένα τρίμηνο και θα είχαν ποινή αν δεν το κάνανε, πειθαρχικές ποινές αν δεν το κάνανε μέσα σε ένα τρίμηνο, να κάνουν διαβούλευση και να ορίσουν σε ποιες περιοχές θα μπορούν να ανοίγουν καταστήματα τις Κυριακές και ποια καταστήματα. Έτσι λοιπόν εμείς κάναμε διαβούλευση, η συντριπτική πλειοψηφία επικρότησε αυτό που βγήκε σαν απόφασή μου. Και η απόφασή μου έλεγε ότι ο Εθνικός Δρόμος Πρέβεζας Οικουμενίτσας, ο Εθνικός Δρόμος Πρέβεζας Ιωαννίνων, μέχρι τα όρια του νόμου πάντα, ένας συνδιατήριος δρόμος που είναι από το Ζέφυρο, όπως λέμε, μέχρι το Πρέβεζα Beach, αυτό το συνδιατήριο από τον Αρχάγγελο που περνάει, και από την Γέφυρα Καλογύρου μέχρι την Άρτα στα όρια νομού, συν Πάργα, Αμμουδιά, Λιγιά, Λούτσα, Βράχος, Κανάλι, Μύτικας, ιστορικό κέντρο του πόλης Πρέβεζας, ότι θα μπορούν να ανοίγουν τις Κυριακές. Κάποιες από αυτούς τους οικισμούς που είπα, τους δημοτικές ενότητες και περιοχές, θα μπορούσαν για 7 μήνες, κάποιες άλλες για όλο το χρόνο. Όλο αυτό το διάστημα λοιπόν. Και ο νόμος έλεγε ότι αυτά τα καταστήματα ανοίγουν Κυριακές είναι μέχρι 250 τετραγωνικά και όχι αλυσίδες καταστημάτων. Άρα δεν συμπεριλαμβανόταν μέσα το εν λόγω κατάστημα που αναφέρατε. Το 2017 η κυβέρνηση η τότε, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ που ήταν, ψήφισε ότι δεν ισχύει κανένας περιορισμός. Ούτε για τα τετραγωνικά. Ούτε δηλαδή, τετραγωνικά, ούτε οι αλυσίδες. Και ό,τι απόφαση αντιπεριφερειάρχη υπάρχει, παραμένει σε ισχύ, αλλά για όλα τα καταστήματα. Χωρίς περιορισμό στα τετραγωνικά, χωρίς τις αλυσίδες. Θα ρωτήσει κάποιος γιατί δεν κάναμε διαβούλευση. Ή γιατί δεν πήραμε μια απόφαση στο να πούμε ότι δεν θέλουμε να ανοίγουν τις Κυριακές. Γιατί
δεν είχε εκδηλώσει κανένα στο ενδιαφέρον, κανένα μεγάλο ή το εν λόγω κατάστημα να ανοίξει ούτε το 17, το υπόλοιπο του 17, ούτε το 18, ούτε το 19. Αρχές του 20 εκδηλώνει ένα μεγάλο κατάστημα ό,τι θέλει να ανοίξει. Βέβαια, μην ξεχνάμε ότι ανοίγουν μια σειρά από άλλα μεγάλα καταστήματα κατά τη θερινή περίοδο 7 μήνες το καλοκαίρι, έτσι. Και δεν έχει μιλήσει κανένας μέχρι τώρα. Ανοίγουν όλα αυτά τα καταστήματα που σας είπα σε αυτούς τους δήμους, σε αυτές τις περιοχές που σας είπα, αλλά και σε αυτούς τους εθνικούς δρόμους, μια σειρά από άλλα καταστήματα. Και κανένας δεν μίλησε μέχρι σήμερα. Αυτό που τους ενόξυνε το συγκεκριμένο κατάστημα. Λες και αυτό είναι μόνο. Ενώ ανοίγουν μια σειρά από άλλα καταστήματα, και μικρότερα και μεγαλύτερα, και δεν έχει μιλήσει κανένας. Γιατί ο περιορισμός των τετραγωνικών ισχύει στην απόφαση τη δικιά μου. Στα αυτά που είναι μέσα σε τουριστικές περιοχές που είναι με προεδρικό διάταγμα, όπως είναι ο Δήμος Πρέβεζας και ο Δήμος Πάρεγας, εκεί δεν υπάρχει περιορισμός των τετραγωνικών. Άρα μπορούσε να ανοίξει και μεγάλα καταστήματα. Γι' αυτά δεν μίλησε κανένας 7 χρόνια τώρα. Μόλις λοιπόν ανοίγει ένα άλλο κατάστημα, ένα κατάστημα. Εκεί έγινε έχουμε αυτό. Αυτή η ουσία ποια είναι. Μπορούμε να πάμε σε μία άρση της απόφασης αυτής και αν ναι, μπορεί να έχει επιπτώσεις ενδεχομένως και για τα υπόλοιπα τα καταστήματα που ήδη ανοίγουν αυτή τη στιγμή, κύριε Ιωάννη. Πάρα πολύ σωστό το ερώτημά σας. Εκεί είναι η ουσία του θέματος. Πρώτον, η ουσία του... να πω όμως κάτι άλλο. Γίνονται υπερωτήσεις στη Βουλή από βουλευτές οι οποίοι ψηφίσανε το 2017 στο να μπορούν να ανοίξουν αυτό, να ανοίξουν το συγκεκριμένο κατάστημα. Γιατί όταν ψηφίσαν την άρση των περιορισμών το 2017 και τώρα έρχονται και κάνουν επερώτηση στη Βουλή και λένε γιατί γίνεται αυτό. Ο μόνος τρόπος να μπορεί να μην ανοίξει ένα συγκεκριμένο κατάστημα είναι με νομοθετική παρέμβαση και τίποτα. Είναι δύο οι τρόποι. Ένας με νομοθετική παρέμβαση και ένας δεύτερος είναι μετά τη διαβούλευση που λέει ο νόμος του 2017 ότι πρέπει να κάνουμε εμείς τον Δεκέμβριο κάθε έτους. Άρα μέχρι το Δεκέμβριο κανονικά πρέπει να κάνουμε μια διαβούλευση. Εντάξει, μπορεί να γίνει και νωρίτερα, αλλά ο νόμος μιλάει για το Δεκέμβριο. Αλλά η απόφαση λέει θα ισχύει από το επόμενο έτος. Άρα, ό,τι και να κάνουμε εμείς τώρα, η απόφαση θα ισχύει οποιαδήποτε πάρουμε το επόμενο έτος. Αν λοιπόν στη διαβούλευση εμείς πούμε, που είναι οι φορείς, και ασπαστώ εγώ την άποψή τους, ότι δεν θέλουμε να ανοίγουν τα καταστήματα, δεν θα ανοίξει κανένα κατάστημα. Κανένα. Δηλαδή, ή όλοι ή κανένας είναι τώρα ο νόμος. Άρα, αν θέλουν να αλλάξουν τον νόμο και να λένε ότι κάποιοι πρέπει να ανοίγουν, κάποιοι δεν πρέπει να ανοίγουν, με διάφορους περιορισμούς όπως ήταν το 2013, θα πρέπει να αλλάχθει ο νόμος. Διαφορετικά, όποια απόφαση πάρουμε μετά από διαβούλευση, αν είναι θετική στο να ανοίγουν τα καταστήματα, θα είναι για όλα. Αν είναι αρνητική, θα είναι για όλα, δεν θα ανοίγει κανένας. Και φανταστείτε τώρα, μια σειρά από καταστήματα που ανοίγουν σε αυτές τις περιοχές, που έχουν στηθεί με αυτόν τον τρόπο, που το γνωρίζουν οι πολίτες, οι επισκέπτες στο νομό μας, οι συχνοί επισκέπτες κτλ., να κλείσουν, αν αποφασιστεί να κλείσουν. Άρα λοιπόν το θέμα δεν είναι τόσο εύκολο που τίθεται στα μέσα ενημέρωση, γιατί δεν γνωρίζουν ότι είναι ή όλοι ή κανένας. Αυτό είναι η ουσία του θέματος. Και αυτό πρέπει να καταλάβουν. Εν πάση περιπτώσει, οποιαδήποτε απόφαση βγει μέσα από τη διαβούλευση, μπορεί να ισχύσει, λέει ο νόμος, από την 1η του 2021. Δεδομένων των αντιδράσεων, σκέφτεστε να κάνετε ίσως και νωρίτερα αυτή τη διαβούλευση, κύριε Ιωάννη? Το σκέφτομαι. Ήδη έχω βάλει τις υπηρεσίες μου να κάνω μια καταγραφή των καταστημάτων που ανοίγουν τις Κυριακές. Χρειάζεται ένα χρονικό περιθώριο, γιατί τώρα καταλαβαίνετε είναι χειμώνας και κάποιες μπορεί να μην ανοίγουν, να πλησιάσουν και λίγο προς την άνοιξη. Και μετά μπορεί να δω πώς βρίσκεται και να κάνουμε διαβούλευση και πιο νωρίς. Δεν είναι και το θέμα. Και να πούμε ότι την κάναμε το Δεκέμβριο, δεν την επαναλάβουμε το Δεκέμβριο όπως ορίζει ο νόμος. Αλλά η ουσία είναι ότι είναι ή όλοι ή κανένας και πρέπει να το καταλάβουν. Και ο νόμος άλλαξε τους περιορισμούς που είχα βάλει εγώ με βάση τον νόμο του 2013 το 2017. Μάλιστα. Να έρθουμε στον τουρισμό. Βέβαια, όπου θέλετε. Τι περιμένουμε φέτος, γιατί η προηγούμενη χρονιά ήταν μία ακόμη καλή χρονιά, κύριε Ιωάννου. Αναμένουμε να είναι εξίσου καλό και το φετινό καλοκαίρι και η φετινή θερινή σεζόν. Αναμένουμε να είναι μια πολύ καλή σεζόν, εκτός απρόοπτων. Αυτή τη στιγμή όλοι οι δείκτες και όλα τα στοιχεία που έχουμε δείχνουν ότι θα είναι μια πάρα πολύ καλή χρονιά. Όχι μόνο μια χρονιά η οποία θα έχει αύξηση του αριθμού, τον αριθμό των επισκεπτών, θα έχει και αύξηση των εσόδων, μεγαλύτερη από την αύξηση των αριθμών. Γιατί αυτή την τάση την έχουμε δει τα δύο τελευταία χρόνια, και το 18 και το 19, ότι πλέον η αύξηση των εσόδων υπερέχει της αύξησης των αριθμών των επισκεπτών.
Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Είμαστε ακόμα πίσω, έτσι, σε σύγκριση με την υπόλοιπη Ελλάδα, σαν αριθμό επισκεπτών, όχι σαν ρυθμούς αύξησης, γιατί οι ρυθμοί μας αύξησης τα τελευταία χρόνια είναι πάντα πάνω από 2 και 3 φορές από το μέσο όρο της Ελλάδας. Αυτό μας δίνει δυνατότητα να μπορέσουμε να μικρύνουμε το ψαλίδι που μας... να ανοιχνύουμε το διάστημα που μας χωρίζει από τις άλλες μεγάλες περιφέρειες όσον αφορά τη δυναμική του στον τουρισμό. Και πιστεύω ότι όλες οι ενέργειες που κάνει η περιφέρεια, η άποψη του Περιφερειάρχη που υπήρχε ότι πρέπει να πάμε μαζί με τα τοπικά προϊόντα και όπως στήσαμε πολιτισμός, τουρισμός, τοπικά προϊόντα, γαστρονομία, 4 εποχές του χρόνου, 365 μέρες το χρόνο, έχει αποδώσει καρπούς και φάνηκε ότι ήταν μια πολύ σημαντική και πολύ καλή επικοινωνιακή πολιτική που ακολουθήσαμε, γιατί και πριν από ένα χρόνο, 1,5 χρόνο νομίζω, το ακολούθησε και το ίδιο το Υπουργείο, προχώρησε σε αυτή τη λογική και σε αυτή την επικοινωνιακή πολιτική που ξεκινήσαμε εμείς από το 2011. Θεωρώ ότι πηγαίνουμε πάρα πολύ καλά, έχουμε ακόμα πολλά να κάνουμε, αλλά η ουσία είναι ότι και με το πρόγραμμα αυτού του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ που έχουμε για την προώθηση της περιοχής μας, θα πάμε πολύ πιο δυνατά και τα επόμενα χρόνια. Ήδη ούτως ή άλλως έχουμε κάνει το άνοιγμα της Ηπείρου σε αρκετές χώρες του εξωτερικού και φαντάζομαι θα γίνουν και άλλα βήματα το επόμενο διάστημα προς αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή και σε αγορές που μέχρι σήμερα μπορεί να μην είναι πολύ γνωστή η Ηπείρος. Αυτό αποτυπώθηκε, αν θέλετε, ακόμη και στα στοιχεία του αεροδρομίου των Ιωαννίνων. Αυτή μεγάλη προσέλευση και αυτός ο πολλαπλασιασμός ουσιαστικά των αφήξεων. Σίγουρα στο Άκτιο υπήρχε ένα σημαντικός αριθμός αφήξεων. Τα πράγματα πάνε πολύ καλά και σε ό,τι αφορά την πόλη των Ιωαννίνων, το αεροδρόμιο των Ιωαννίνων. Ακριβώς. Δεν υπάρχει πιο σίγουρη μέθοδος και πιο αδιαμφισβήτητη μέθοδος από τη μέτρηση από τις πύλες εισόδου. Οι πύλες εισόδου σου δείχνουν το κλίμα, σου δείχνουν την τάση. Γιατί μετά να πεις ότι έχω τον οδικό τουρισμό, εκεί μπορεί να είναι και λίγο αμφιλεγόμενο, αλλά από τα στοιχεία της Τράπεζας Ελλάδος, παρότι αμφισβητούνται καμιά φορά, επειδή διαχρονικά βγαίνουν με αυτόν τον τρόπο, μας δείχνουν και αυτά την τάση. Όταν λοιπόν βλέπουμε στο αεροδρόμιο των Ιωαννίνων ότι υπάρχει αυτή η τεράστια άνοδος, έχει δώσει ψήφο εμπιστοσύνη στη σκανδιναβική αγορά, αλλά αυτοί συζητάνε και άλλες αγορές από το Ισραήλ και τα λοιπά και από τη Γερμανία να συνεχίσουν. Το έχω πει και άλλες φορές και έχει φανεί περίεργο. Το αεροδρόμιο των Ιωαννίνων είναι καταδικασμένο και αυτό να πάει καλά, ας πούμε. Πλέον πήρε το δρόμο του και με τον εξυγχρονισμό που έκανε και ο Περιφερειάρχης έδωσε μεγάλο βάρος σε αυτό και πίεσε πάρα πολύ. Πιστεύω ότι το αεροδρόμιο των Ιωαννίνων πλέον έχει πάρει το δρόμο του και θα πάει πάρα πολύ καλά. Εξαρτάται βέβαια και από τους επιχειρηματίες εδώ της περιοχής τι κινήσεις θα κάνουν, είναι σημαντικό και αυτό. Πρέπει να δείξουν και αυτή η εξωστρέφεια, όπως τη δείχνουν άλλωστε, για να μπορέσουν να βρουν ευήκο αότα και οι tour operators που θέλουν να έρθουν στην περιοχή μας. Το αεροδρόμιο του Ακτίου ήταν ήδη, είχε μια μεγάλη δυναμική. Με την Fraport που το πήρε ακόμη καλύτερα, να καταλάβετε ότι πέρυσι το αεροδρόμιο του Ακτίου είχε φτάσει στα όρια του. Δεν μπορούσε να δεχθεί άλλες πτήσεις. Παρεμβάσεις έχουν γίνει από την Ελλάδα. Γίνανε, βέβαια. Έγινε ο σταθμός, έγιναν περισσότεροι χώροι στάθμευσης. Δηλαδή, μπορούσε να δεχθεί 3 αεροπλάνα την ώρα και είχε κλείσει όλο το πρόγραμμά του. Αν δεν γινόταν αυτές τις παρεμβάσεις, να μπορεί να δεχθεί περισσότερα αεροπλάνα την ώρα και να διπλασιάσει, ουσιαστικά διπλασιάζει τη δυνατότητα, τη φέρουσα ικανότητά του να δεχθεί και άλλα αεροπλάνα, με αυτές τις παρεμβάσεις και με αυτό το πρόγραμμα του εξυγχρονισμού που έκανε η Fraport εκεί, συν ότι πλέον λειτουργεί με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια, λειτουργεί σαν μια επιχείρηση που θέλει να βγάλει χρήματα. Πώς θα βγάλει χρήματα, φέροντας περισσότερα αεροπλάνα στην περιοχή. Άρα, εμείς, σαν περιφέρεια, βρήκαμε εκτός από τις δράσεις που κάνουμε εμείς σε συνεργασία με τους επιχειρηματίες του κλάδου, και θέλω να τους ευχαριστήσω γιατί αυτοί πραγματικά έχουν δώσει όλο τους το είναι και μας βοηθάνε και στηρίζουν και οφείλεται σε πολύ μεγάλο μέρος αυτή η αύξηση σε αυτούς. Εμείς είμαστε το εργαλείο τους. Εμείς ουσιαστικά προωθούμε την Ήπειρο. Αυτοί φέρουν τον κόσμο εδώ στην περιοχή. Αλλά βρήκαμε τώρα συμμάχους και τη Fraport που και αυτή προσπαθεί να φέρει αεροπλάνα περισσότερα στην περιοχή και έτσι είναι σίγουρο ότι όλα θα πάνε πάρα πολύ καλά. Αυτό το μοντέλο που προωθεί ο νυν Υπουργός Τουρισμού με αυτά τα περιφερειακά ουσιαστικά συμβούλια με τη συμμετοχή των αντιπεριφερειακών τουρισμού
θεωρείτε ότι θα έχει τα αναμενόμενα αποτελέσματα? Βέβαια έχει, γιατί κανένας δεν είναι παντογνώστης. Εγώ μπορεί να είμαι και στον χώρο του τουρισμού και ιδιωτικά, σαν ιδιώτης, αλλά δεν τα ξέρεις όλα. Άρα λοιπόν, όταν βρίσκεσαι σε ένα τραπέζι με ομόλογού σου, εκεί λοιπόν θα ακούσεις κάτι, θα πεις κάτι, θα το χρησιμοποιήσει ο άλλος, θα κάνεις συμμαχίες, θα κάνεις συνέργειες, δηλαδή θα μπορεί να παλέψεις μαζί να φέρεις ένα tour operator. Δηλαδή να σας πω ένα παράδειγμα. Έχοντας τη γνώση ότι η EasyJet και η Ryanair, παράδειγμα, για να έρθουν σε μια περιοχή ζητάνε χρήματα από την τοπική αυτοδιοίκηση ή από το Υπουργείο κτλ. Εμείς καταφέραμε και τους φέραμε. Μας ζητούσε η EasyJet για 3 χρόνια 500.000 ευρώ. Και εμείς καταφέραμε και τους φέραμε χωρίς 1 ευρώ. Αυτό. Πολλοί ο κόσμος δεν το καταλαβαίνει. Αλλά αν ρωτήσετε στη Θεσσαλονίκη πώς πήγε, στα Χανιά πώς πήγε κτλ., στο Βόλο πώς πήγε, στην Αχίολο, όλες οι τοπικές αυτοδιοίκησεις εκεί δώσαν χρήματα. Εμείς τους φέραμε χωρίς αυτό. Και πλέον τώρα η Ryanair άνοιξε, δεν είχε έρθει. Έρχεται από Βερολίνο και τώρα νομίζω και από Βιέννη, δεύτερη πτήση. Ανοίξαμε καινούργιες αγορές. Ισραήλ. Πριν 5 χρόνια από το Ισραήλ ερχόντουσαν 2 πτήσεις. 4 πτήσεις όλο το καλοκαίρι. Το προηγούμενο καλοκαίρι ήταν 78 πτήσεις από το Ισραήλ. Αυτό ο πού πηγαίνει, πηγαίνει και στα ορεινά. Βέβαια. Δηλαδή η Κύπρος, που δεν υπήρχε καθόλου σαν αγορά, η Πολωνία, η Ουγγαρία, η Ρουμανία, αγορές που δεν το φανταζόμασταν ότι θα ανοίξουν και συνέχεια ανοίγουμε, ενδυναμώνουμε τις υπάρχουσες, δεν ξεχνάμε αυτούς που μας στήριζαν όλα αυτά τα χρόνια, αλλά και ανοίγουμε και καινούργιες αγορές. Και θα συνεχιστεί όλη αυτή η προσπάθεια. Είναι μια προσπάθεια που έχει συνεχόμενη δυναμική. Εννοείται. Είναι αλήθεια, δεν μπορείς να σταματήσεις αύριο το πρωί να πεις ότι όλα τελείωσαν, γιατί χρειάζεται συνέχεια όλο αυτό το πράγμα. Το σημαντικό είναι ότι έχει γίνει πλέον μια πολύ καλή δουλειά και έχει δημιουργηθεί και ένα επιτελείο και από υπηρεσιακούς παράγοντες στην περιφέρεια, μέσα από μια τεχνογνωσία που αποκτήσαν όλα αυτά τα χρόνια. Και έτσι λοιπόν, είτε υπάρχει ο στράτος, είτε υπάρχει ο περιφερειάρχης, ο Γαχρημάνης, είτε όχι, βέβαια πρέπει να υπάρχει πολιτική βούληση και πρέπει να υπάρχει κατεύθυνση σίγουρα το πώς θα κινηθείς και τι θα ξοδέψεις και τι συμμαχίες θα κάνεις. Αλλά παρόλα αυτά υπάρχει τεχνογνωσία και υπάρχει και οι υπηρεσιακοί παράγοντες πραγματικά το δουλεύουν πολύ σωστά και τους ευχαριστώ και αυτούς πάρα πολύ για τη βοήθεια που μας προσφέρουν. Μάλιστα. Κύριε Ιωάννη, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη δυνατότητα που είχαμε να συνομιλήσουμε. Και εγώ να σας ευχαριστήσω. Καλή συνέχεια και βέβαια θα έχουμε τη δυνατότητα όταν προκύπτουν ζητήματα να τα συζητάμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ. Να συνεχίσουμε, κυρίες και κύριοι, στην απόφαση να αναστείλει για 2 ημέρες, αύριο δηλαδή, αλλά και την Παρασκευή, την λειτουργία σε 36 νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία του Δήμου Ιεντών. Προχώρησε ο Δήμαρχος μετά την ενημέρωση από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση για μεγάλο αριθμό μαθητών που απουσιάζουν λόγω έξαρσης της εποχικής γρίπης. Στο μεταξύ, το Υπουργείο Παιδείας έχει αποστείλει εδώ και ημέρες οδηγίες για μέτρα πρόληψης στις σχολικές μονάδες, αλλά και εγκύκλιο για τις απουσίες μαθητών λόγω ασθενείας. Κλειστά για 2 ημέρες, αύριο και την Παρασκευή, θα παραμείνουν 36 σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, νηπιαγωγεία και δημοτικά του Δήμου Ιαννητών λόγω των αυξημένων κρουσμάτων εποχικής γρίπης. Στην απόφαση προχώρησε ο Δήμαρχος Μωυσής Ελισάφ μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης λόγω των αυξημένων περιστατικών που έχουν παρατηρηθεί, με αποτέλεσμα να απουσιάσει και μεγάλος αριθμός μαθητών. Πρόκειται για 5 δημοτικά σχολεία και 31 νηπιαγωγεία που θα παραμείνουν κλειστά τις επόμενες 2 ημέρες και πιο συγκεκριμένα το Δημοτικό Σχολείο Μπάφρας Νεοκεσάριας, το 10ο Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων, το 1ο Δημοτικό Σχολείο Μαρμάρων, το Δημοτικό Σχολείο Λογκάδων και το 1ο Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων. Με την ίδια απόφαση κλείνουν για το ίδιο χρονικό διάστημα τα εξής νηπιαγωγεία: 22ο Ιωαννίνων, 28ο Ιωαννίνων, Κουτσελιού, 6ο Ανατολής, 19ο Ιωαννίνων, 6ο Ιωαννίνων, 1ο Ιωαννίνων, 3ο Ιωαννίνων, 1ο Περάματος, 30ο Ιωαννίνων, 8ο Ιωαννίνων, 3ο Ανατολής, 3ο Κατσικά, 5ο Ανατολής, 10ο Ιωαννίνων, 7ο Ιωαννίνων, Παιδινής, 14ο νηπιαγωγείο Ιωαννίνων, 5ο νηπιαγωγείο Ιωαννίνων, 18ο Ιωαννίνων, το νηπιαγωγείο της Αμφιθέας, το 4ο Ιωαννίνων, της Κρίας, το 25ο των Ιωαννίνων, το 1ο του Κατσικά, το 2ο Ιωαννίνων, το 15ο Ιωαννίνων, το ειδικό Ιωαννίνων, το 1ο Νεοχωρόπουλου και τέλος το 33ο νηπιαγωγείο Ιωαννίνων.
Ο ιός της γρίπης σαρώνει τα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε ολόκληρη την χώρα, με αποτέλεσμα πολλοί μαθητές να απουσιάζουν για μέρες από τις σχολικές αίθουσες. Για το λόγο αυτό, μάλιστα, το Υπουργείο Παιδείας με εγκύκλιο που απέστειλε προς τις σχολικές μονάδες αποφάσισε ότι οι απουσίες των μαθητών που οφείλονται στην έξαρση της εποχικής γρίπης θα καταχωρούνται, αλλά δεν θα προσμετρώνται έως 5 ημέρες. Η απόφαση αυτή σημειώνεται στην εγκύκλιο, θα εκδίδεται κατόπιν ετήσιος και μετά από την προσκόμιση πρόσφατης βεβαίωσης δημόσιου ή ιδιωτικού νοσηλευτικού ιδρύματος ή ιδιώτη γιατρού που να πιστοποιεί το είδος και τη διάρκεια της ασθένειας των μαθητών. Πριν λίγες ημέρες, το Υπουργείο Παιδείας είχε αποστείλει και οδηγίες για την εποχική γρίπη με στόχο την προφύλαξη μαθητών και εκπαιδευτικού προσωπικού. Τα δεδομένα που προέκυψαν στην πρόσφατη σύσκεψη για τον άξονα Ιωάννη Καγκαβιά και κυρίως ότι οι όριμες μελέτες αφορούν έναν αυτοκινητόδρομο μισό σε πρώτη φάση, δηλαδή μέχρι το Καλπάκι, έχουν δημιουργήσει σίγουρα προβληματισμό στους φορείς της περιοχής, οι οποίοι όμως δηλώνουν ότι είναι αποφασισμένοι να παλέψουν μέχρι τέλους, ώστε ο άξονας να φτάσει μέχρι την Καγκαβιά. Έτσι, το βάρος πέφτει στα πρώτα 44,6 χιλιόμετρα, μέχρι το Καλπάκι δηλαδή, για τα οποία και θα αναζητηθεί χρηματοδότηση ως επέκταση της σύμβασης παραχώρησης της Ιωνίας Οδού. Η εξασφάλιση της χρηματοδότησης για την κατασκευή του τμήματος του οδικού άξονα από Ιωάννα μέχρι Καλπάκι, το οποίο και είναι όριμο μελετητικά, και εν συνεχεία η συνέχιση του αγώνα για την κατασκευή και του υπόλοιπου τμήματος μέχρι την Καγκαβιά, αν είναι εφικτό ως τετράιχνο, αποτελεί πρόταγμα για τους αυτοδιοικητικούς της περιοχής μετά τα δεδομένα που προέκυψαν στην σύσκεψη της περασμένης Δευτέρας και τις λύσεις που προωθεί το Υπουργείο Υποδομών. Για εξελίξεις που δεν δικαιολογούν πανηγυρισμούς, αλλά αποτελούν ένα βήμα σημαντικό. Έκανε λόγο ο πρόεδρος της ΠΕΔ και δήμαρχος Δοδόνης Χρήστος Δακαλέτσης. Θα πρέπει να αξιοποιηθούν τα υπάρχοντα εργαλεία, δηλαδή η μελέτη μέχρι το Καλπάκι, και ορθώς θα προκριθεί αυτό το τμήμα, ανέφερε χαρακτηριστικά. Οι αποφάσεις που ελήφθησαν προφανώς δεν είναι εκτελεστές στο άμεσο μέλλον. Δεν μπορώ να πω ότι δικαιολογούνται πανηγυρισμοί. Είναι ένα βήμα όμως προς την κατεύθυνση της ολοκλήρωσης του δυτικού άξονα. Θα πρέπει να περιμένουμε την διαπραγμάτευση για τον Ε65 και στη συνέχεια να μπει στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης η εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου μέσω της παραχώρησης. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να ακολουθήσουμε κάποια σταθερά βήματα. Αν θέλετε να σας πω σχετικά με το αν έπρεπε να εκτελεστεί στο σύνολο του έργου τετράιχνο ή όχι, αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Τετράιχνος δρόμος ή όχι είναι ένα άλλο ζήτημα. Προφανώς θα πρέπει να αξιοποιηθούν τα υπάρχοντα εργαλεία. Και στη διάθεσή μας αυτή τη στιγμή υπάρχει, από ό,τι μας είπε ο Υπουργός, έτοιμη μελέτη μέχρι το Καλπάκι. Αυτή θα πρέπει λοιπόν να αξιοποιηθεί και ορθά προτείνεται να προκριθεί ως το τμήμα αυτό στην δεχόμενη αυτοχρηματοδότηση. Αλλά από εκεί πέρα θα πρέπει να είμαστε συγκεκριμένοι αισιόδοξοι. Υπό αυτό το πρίσμα εκπροσωπηθήκαμε στη συγκεκριμένη σύσκεψη, υπό το πρίσμα της ολοκλήρωσης του άξονα μέχρι την Καγκαβιά, με τις προϋποθέσεις του υπάρχοντος δρόμου της Ιωνίας Οδού, και όχι μόνο βέβαια τη σύνδεση με την Καγκαβιά, αλλά και τη σύνδεση με την πόλη της Πρέβεζας της Ιωνίας Οδού. Όμως, τηρουμένων των αναλογιών, πιστεύω ότι προς όφελος της περιοχής στη φάση αυτή είναι να μπει το κομμάτι στην φάση της εκτέλεσης. Και τώρα, αν το υπόλοιπο κομμάτι, αν θυμάμαι καλά, των 23 χιλιόμετρων γίνει τριίχνος, αυτό είναι ένα ειδικότερο ζήτημα που μπορεί να φαίνεται θεωρητικά ότι υποβαθμίζει μέχρι ένα σημείο το δρόμο που, όπως σωστά είπατε, είναι ενταγμένος ο δρόμος εδώ στα δύο ευρωπαϊκά δίκτυα. Όμως η περαιτέρω καθυστέρηση θα είναι προς ζημία της όλης περιοχής. Στα νέα δεδομένα στα οποία βρέθηκαν μπροστά οι αυτοδιοικητικοί της περιοχής και με τα οποία θα πρέπει να απορρευθούν αν θέλουμε το έργο κάποια στιγμή να κατασκευαστεί, αναφέρθηκε από την πλευρά του ο Δήμαρχος Πογονίου Κώστας Καψάλης. Στην Ελλάδα, όταν προσπαθείς να αποσπάσεις δεσμεύσεις οι οποίες είναι αυτονόητες και έχουν υποθεί χιλιάδες φορές, και όταν αποσπάς δεσμεύσεις να διεκδικήσεις τα αυτονόητα, δηλαδή που, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση, το αυτονόητο ήταν ότι έχουμε έναν διευρωπαϊκό δρόμο από την Παιδινή μέχρι την Καγκαβιά, που ήταν μελετημένος ως τετράιχνος, να διασφαλίσουμε ότι θα γίνει τετράιχνος, χωρίς να διασφαλίζονται οι πόροι, χωρίς χρονοδιάγραμμα, χωρίς να ξέρουμε πότε θα υλοποιηθεί για αυτά τα οποία συζητάμε. Η συγκεκριμένη σύσκεψη διευκρινίστηκαν κάποια πράγματα.
τα οποία θα έλεγα ότι και εμείς ως Δημοτική Αρχή δεν γνωρίζαμε μέχρι σήμερα. Δεν γνωρίζαμε, ενώ είχαμε έγγραφα τα οποία λέγανε ότι μελετητικά είναι όριμο όλο το κομμάτι, κάποια στιγμή είναι όριμο μέχρι το Καλπάκι, είναι τετράηχος ο δρόμος, τώρα προκύπτει ότι από το Καλπάκι μέχρι την Κακαβιά θα είναι τριήχνος. Εδώ θα πρέπει να πω κάτι, να μην γίνει καμία παρεξήγηση. Αυτό που υπόθηκε προχθές στη σύσκεψη ήταν ότι δεν κάνουμε πίσω αυτό που αρχικά είχε μελετηθεί για την Ιόνια Οδός. Και η εντύπωση όλων μας ήταν τετράηχνος από την αρχή μέχρι το τέλος. Σίγουρα και είναι δεδομένο ότι δεν μπορεί να υλοποιηθεί αυτομάτως από την Παιδινή μέχρι την Κακαβιά. Γιατί από ό,τι διαφαίνεται, μελετητικά όριμο είναι τα 44,6 χιλιόμετρα μέχρι το Καλπάκι. Επομένως, αυτομάτως το χωρίζουμε σε δύο μέρη. Και αυτό που υπόθηκε ότι θα το διεκδικήσουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως επέκταση της παραχώρησης, να μπει στην προηγούμενη παραχώρηση, γιατί μόνο έτσι θα μπορέσει να χρηματοδοτηθεί. Και νομίζω είναι το δίκαιο, γιατί ήταν μέσα στην παραχώρηση, ανεξάρτητα για πολλούς και διαφόρους λόγους, τους οποίους όλοι μας γνωρίζουμε και αναγνωρίζουμε τα λάθη που έγιναν εκείνη την περίοδο και δεν εντάχθηκε νέα το κομμάτι μέχρι την Κακαβιά. Φταίμε και εμείς οι αυτοδιοικητικοί για τις αντιδράσεις που υπήρχαν από ποια μεριά του νεκροποδίου θα περάσει. Μας κάνει εν μέρει αισιόδοξους ότι εάν εξασφαλίσουμε την πίστοση θα γίνει τετράηχνος. Και μένει το κομμάτι από Καλπάκι μέχρι την Κακαβιά. Εδώ θα έχουμε ένα υποβαθμισμένο διευρωπαϊκό δίκτυο. Θα έχουμε από την πλευρά της Αλβανίας, από την Τεργέση κατεβαίνει ο άξονας μέχρι τα σύνορα της Αλβανίας. Θα μπαίνουμε σε ένα υποβαθμισμένο δρόμο και στο Καλπάκι θα μπαίνουμε πάλι σε έναν διαφορετικό δρόμο. Αυτό θα έλεγα δεν είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Βεβαίως έχει χρόνο αυτό μπροστά μας, γιατί πρέπει να εξασφαλιστούν οι ανάλογες πιστώσεις για τη μελέτη και εδώ είμαστε να διεκδικήσουμε να γίνει και αυτό το κομμάτι τετράηχνος όπως προβλεπόταν αρχικά από την μελέτη που είχε γίνει το 2000, πότε είχε γίνει η αρχική μελέτη. Αυτό είναι ο στόχος μας. Αλλά σε πρώτη φάση όμως δεν πρέπει να καθυστερήσει γι' αυτό το λόγο το κομμάτι Γιάννενα Καλπάκι, το οποίο είναι μελετητικά όριμο και μπορεί να γίνει όταν διασφαλιστεί η χρηματοδότηση. Θα πάμε σε μία ακόμη συζήτηση στο στούντιο με τον πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και βέβαια μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος, τον κύριο Γιάννη Στέφο. Καλησπέρα κύριε Στέφο, ευχαριστώ που είστε εδώ για μία ακόμη φορά. Καλησπέρα κύριε Σταύρο και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εγώ για την ανταπόκριση. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε με ένα σχόλιο σας για τις εξελίξεις αναφορικά με τον οδικό άξονα Ιωάννα Κακαβιά. Ένα έργο που πραγματικά έχει περάσει από τα 40 κύματα. Το ένα λάθος φαίνεται πως διαδέχεται το άλλο, κύριε Στέφο. Και σίγουρα οι ευθύνες είναι διαχρονικές για το ότι βρισκόμαστε σήμερα σε αυτό το σημείο. Φαντάζομαι θα συμφωνήσετε και σε αυτό. Ακόμη και αν περιλαμβάνει και λίγο και την δική σας περίοδο διακυβέρνησης. Κοιτάξτε, καμία περίοδος διακυβέρνησης δεν είναι αθώα ευθυνών για τη χώρα. Και παραλήψεων και ελλείψεων. Και επειδή θέλω να είμαι ειλικρινής, έχω να πω το εξής, ότι καλώς άνοιξε αυτή η κουβέντα και άνοιξε σχεδόν ξαφνικά και χωρίς να την περιμένει κανείς, μήπως και δρομολογηθεί κάτι. Αν έχω λίγο χρόνο, θέλω να πω το εξής, ότι όταν διανύαμε την περίοδο των παχαίων αγελάδων στην Ελλάδα, όταν υπήρχαν προγράμματα, όταν η Ελλάδα χτιζόταν και στείνονταν υποδομές, και ενώ τη δεκαετία του 90, του 80, του 90, αλλά και του 2000, πριν δηλαδή τη μεγάλη κρίση, η Ήπειρος ήταν η παραμελημένη επαρχία της χώρας. Και αυτό φαίνεται από τους δείκτες στη χώρα, αλλά και από τους ευρωπαϊκούς δείκτες, σαν την περιφέρεια με την μεγαλύτερη ή μικρότερη ανάπτυξη. Σκεφτείτε ότι αν σήμερα δεν είχαμε την Εγνατία Οδό, την Ιόνια και το αεροδρόμιο, τα Γιάννενα, μία από τις μεγαλύτερες πόλεις της χώρας, θα ήταν πραγματικά
σχεδόν κουκίδα στο χάρτη. Είναι πολύ βαρύ αυτό που λέω και ίσως κακοφαίνεται σε κάποιους, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Τόσο η Εγνατία όσο και ο άξονας της Ιόνιας που ολοκληρώθηκε επί ΣΥΡΙΖΑ και του αεροδρομίου η ολοκλήρωση επί ΣΥΡΙΖΑ σήμαιναν πραγματικά την ανάπτυξη σε πολλούς τομείς της οικονομίας μας. Δεν είναι όμως μόνο η ολοκλήρωση της Ιόνιας οδού η οποία υπολείπεται και βγήκε από την ατζέντα ξαφνικά και ξαναμπαίνει. Γι' αυτό σας είπα ότι είναι ακόμα στα κύματα όλο αυτό. Είναι και η σύνδεση της Πρέβεζας με την Ιόνια, την υπάρχουσα Ιόνια. Υπήρξε μια σύσκεψη στην Αθήνα που θεωρώ ότι είναι σημαντική. Πολύ σημαντική υπό την έννοια ότι οι βουλευτές του νομού Ιωαννίνων, εγώ θα ήθελα να είναι οι βουλευτές της Ήπειρου, να σου πω την αλήθεια, γιατί είναι ένα έργο που αφορά όλη την Ήπειρο. Ο Περιφερειάρχης, οι Δήμαρχοι. Δεν ξέρω αν το βλέπουν έτσι όμως όλοι, κύριε Στέφανε. Δεν ξέρω. Έτσι το βλέπω. Η Ήπειρος είναι η Ήπειρός μας. Δεν είναι ούτε το ενός, ούτε το άλλο, ούτε το τρίτο. Η Ήπειρός μας είναι. Έπρεπε να βρίσκονται εκεί ή να είχαν προσκληθεί. Αλλά δεν λέει πάλι τίποτα σε ό,τι αφορά το αποτέλεσμα της σύσκεψης. Δεν θα επηρεαζόταν αλλιώς. Έγινε αυτή η σύσκεψη και όπως αφηνίστηκαν, κυρία Σταύρου, πολλά και σοβαρά ζητήματα. Όπως για παράδειγμα ότι υπάρχει όρημη μελέτη μέχρι το Καλπάκι και από εκεί και πέρα το χάος. Υπάρχουν ευθύνες που δεν υπάρχει, προφανώς υπάρχουν. Υπάρχουν ευθύνες και στο ΣΥΡΙΖΑ, το κουβεντιάζουμε και αυτό. Ωστόσο όμως, ξέρουμε πολύ καλά ότι μέχρι και το 2018 ολοκληρώναμε με ταχύτατους ρυθμούς έναν μεγάλο αυτοκινητόδρομο που συνέδε την Νότιο Ελλάδα με την Ήπειρο. Και αυτό ήταν ο άξονας της Ολυμπίας Οδού και της Ιωνίας Οδού. Είναι πολύ δύσκολο δηλαδή σε εκείνο το διάστημα να σχεδιάσεις ή να μελετήσεις ακόμα ένα έργο. Ήδη έχουν γίνει μελέτες σε διάφορες περιοχές εκείνο το διάστημα. Αυτό όμως δεν είναι το μείζον. Το μείζον στην προκειμένη περίπτωση είναι. Υπάρχει πολιτική βούληση να γίνει αυτός ο δρόμος. Μένω με την εντύπωση ότι χθες, προχθές στη συζήτηση της Δευτέρας, υπάρχει αυτή η πολιτική βούληση. Από την πλευρά του Υπουργείου και της Κυβέρνησης και βεβαίως εκφράστηκε και από τους τοπικούς φορείς και παράγοντες η αποφασιστικότητα να διεκδικήσουμε αυτόν τον άξονα. Εδώ είμαστε και για πολλά χρόνια θα συζητάμε για αυτόν τον άξονα. Μην περιμένετε να ολοκληρωθεί άμεσα. Είναι μεγάλο έργο, υπερκοστολογημένο από ό,τι λένε οι ειδικοί. Δεν είμαι ο ειδικότερος όλων, αλλά ξέρω να διαβάζω, να μελετώ και να κρίνω. Και ως εκ τούτου συζητάμε τώρα για το κομμάτι από Ιωάννα μέχρι το Καλπάκι. Και από εκεί πραγματικά πιστεύω ότι είναι λάθος η άποψη ότι θα πρέπει να υπάρχει ένας τρίχρονος δρόμος. Φανταστείτε δηλαδή να έρχεται ο άλλος από το εξωτερικό, από την Ευρώπη, να διασχίσει τα Βαλκάνια, να μπει στην Αλβανία, την τόσο για μας υποτιμημένη και σε εισαγωγικά, πολλά εισαγωγικά από εμένα, τριτοκοσμική Αλβανία, η οποία αναπτύσσεται ταχύτατα, θα έλεγα, σε ένα μεγάλο δρόμο και να έρθει στην Ελλάδα ξαφνικά να πάει στα σύνορα και να μπαίνει σε ένα εθνικό δίκτυο. Πόσο κοστίζει αυτό το δίκτυο? Τι θα πούμε δηλαδή τα επόμενα χρόνια, μετά από 10 χρόνια, στις νέες γενιές, στα δικά μας τα παιδιά, μάλλον στα εγγόνια μας, γιατί έχω μεγάλα παιδιά, τι θα τους πούμε, ότι η Ελλάδα μέσα στην κρίση δεν μπορούσε 22 χιλιόμετρα να τα φτιάξει και αυτά τετράγυνα, και μάλιστα για μια Ήπειρο που δεκαετίες ολόκληρες, και σας είπα από πότε, για να μην σας πω από τη μεταπολίτευση, από το 1974 είναι, για να μην σας πω από τότε, ήταν παραμελημένη και πεταμένη ως κουκίδα στο χάρτη. Μια Ήπειρος η οποία προσέφερε τεράστια στο ελληνικό έθνος και το ελληνικό κράτος μέσω των ευεργετών της. Εδώ θέλω να πω το εξής, ότι η κεντρική πολιτική διοίκηση δείχνει να αγνοεί πραγματικά τα όσα η χώρα μας προσέφερε μέσω των ιδρυμάτων και των ευεργεσιών σε αυτόν τον άμυρο τόπο. Δεν αντιλαμβάνομαι πραγματικά γιατί δεν μπορεί να πριτανεύσει η άποψη ότι ωραία, δεν θα γίνει τώρα αυτός ο δρόμος, θα γίνει μετά από χρόνια. Βεβαίως, ξέρω πολύ καλά ότι τα ευρωπαϊκά προγράμματα, και θα πρέπει να ξέρουν και όσοι μας ακούνε, οι τηλεθεατές, οι πολίτες, δεν είναι τόσο εύκολο πλέον να χρηματοδοτούν τέτοιους άξονες. Γιατί ποτέ δεν πρέπει να είχαν γίνει. Εντάξει, δεν ξέρω πόσο μπορούσαν να γίνουν.
Ναι, δεν αλλά ξέρω, αν δεν είχε τεθεί εκτός σύμβασης παραχώρησης επί υπουργείας του κύριου Σουφλιά τότε, κύριε Στέφο, κοιτάξτε, τότε μιλούσαμε για ένα ολοκληρωμένο έργο όπως είναι και η Ιωνία. Τότε ο κύριος Σουφλιάς, αν πιστέψω αυτά τα οποία γράφονται και λέγονται, θύμωσε και έφυγε. Αλλά δεν γίνεται ο θυμός ενός υπουργού να καταδικάζει μια περιοχή σε μαρασμό. Κοιτάξτε, εγώ είμαι αισιόδοξο ότι θα γίνει μέχρι το Καλπάκι σίγουρα. Και εν πάση περιπτώσει, δεν είναι μόνο τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Είναι και οι δημόσιες επενδύσεις. Είναι δηλαδή αυτό το οποίο επιλέγει η πολιτεία, τι θα κάνει από τα χρήματα που χρησιμοποιεί για τις δημόσιες επενδύσεις. Θα τα διαθέσει εδώ, θα τα πάει σε άλλη περιφέρεια της Ελλάδος. Εντάξει, αυτά ξέρουμε πάρα πολύ καλά πώς γίνονται, πώς λειτουργούν, πώς προγραμματίζονται και πώς ολοκληρώνονται. Ωστόσο όμως, επειδή και καλόπιστος είμαι και το εννοώ, και θεωρώ ότι ήταν θετική αυτή η συνάντηση που έγινε, μάλιστα εμείς ως ΣΥΡΙΖΑ, μέσω και της κυρίας Τζούφη και των υπολείπων βουλευτών της Υπήρου, των υπολείπων, στην προηγούμενη περίπτωση η κυρία Γεωργοβασίλη και ο κύριος Κάτσης, συνυπέγραψε την ερώτηση που ζητούσαν από τον Υπουργό να δοθούν εξηγήσεις και να ενημερωθεί, εν πάση περιπτώσει, τι ακριβώς γίνεται με αυτόν τον δρόμο. Ολοκληρώστε και θα σας ρωτήσω. Είναι πραγματικά ένα ζήτημα το οποίο δεν επιτρέπει κανέναν εφησυχασμό. Εγρήγορση χρειάζεται από όλους μας. Και πολύ καλά αντέδρασαν οι δήμαρχοι της Υπήρου. Άκουσα τον κύριο Καψάλη πριν, ο οποίος έχει έναν μεγαλύτερο ενδιαφέρον, ξέρει την περιοχή του. Η Ήπειρος θέλει, απαιτεί, χρειάζεται πλήθος χρημάτων για να μπορέσει να βγει από την απομόνωση. Τα Τζουμέρκα και η περιοχή της Κόλτσας, που είναι περιοχές απείρου κάλους, μοναδικές περιοχές, τα Τζουμέρκα άρχισαν σιγά σιγά να αναπτύσσονται και με τις πρωτοβουλίες που πήρε ο Δήμος Βορείου Τζουμέρκων και ο κύριος Σεντελές σε μεγάλο βαθμό. Είναι και πιο προσβάσιμα από τα χωριά της Κόλτσας, είναι και λιγότερα, είναι και πιο κοντά στα Γιάννα. Η Κόλτσα όμως έχει ένα φυσικό πλούτο που πρέπει να αξιοποιηθεί. Δηλαδή, ο δρόμος από την από το Καλπάκι μέχρι την Κόλτσα, η γνωστή Βίγλα, είναι αποτρεπτικός για τον οποιοδήποτε επισκέπτη. Φανταστείτε να φτάνετε στο Καλπάκι, να θέλει κάποιος να πάει να επισκεφτεί την Κόλτσα και να μην έχει δίκτυο, όχι μέχρι την Κόλτσα και τα χωριά μετά από εκεί. Όλα αυτά θέλουν ένα σχεδιασμό, ένα σοβαρό σχεδιασμό. Παλαιότερα, δεκαετία του 90, ήμουν δάσκαλος το 1992 στο Ανήλιο Μετσόβο και τότε λέγανε ότι δεν αφήνει το Μέτσοβο να γίνει το χειροδρομικό κέντρο στο Ανήλιο. Θεωρώ ότι ήταν μια αντίληψη μάλλον χωρίς βάση. Τελικά γίνανε οι δρόμοι και ο κόσμος πάει στο μέσο και ο κόσμος πάει στο Ανήλιο και ο κόσμος γεμίζει και κατακλίζει τον ομό Ιωαννίνων και τα Ζαγόρια και χειμώνα καλοκαίρι και τα Γιάννα. Οι δρόμοι είναι ο πλούτος μας. Οι δρόμοι και η δυνατότητα εύκολης πρόσβασης στο σημείο που θέλει να πάει ο επισκέπτης. Συνεπώς θα πρέπει να αναλογιστούμε και να σκεφτούμε πώς θα διεκδικήσουμε την έναρξη αυτού του έργου μέχρι το Καλπάκι και πώς ενδεχομένως μπορούμε να διεκδικήσουμε το δρόμο, τη μελέτη από εκεί και πέρα μέχρι τα σύνορα. Τελικά ξέραμε για ποιο δρόμο, μάλλον από πού μέχρι που μιλάγαμε όλα αυτά τα χρόνια, κύριε Στέφο, εσάς σε αυτή την πενταετία. Γιατί αρκετές φορές, φαντάζομαι, είχατε θέσει ως τοπικοί βουλευτές το θέμα στον Υπουργό Υποδομών, τον κύριο Σπίρτζη. Είχατε ενημέρωση ότι μιλάμε αυτή τη στιγμή για μία μελέτη που αφορά όσο επιδοπλίσαμε μέχρι το Καλπάκι. Εντάξει, θα είμαι ειλικρινής. Είχαμε την ενημέρωση ότι πραγματικά ο σχεδιασμός και οι σκέψεις είναι να υπάρχει, και όλοι το ξέρανε λίγο πολύ, ένας δρόμος μέχρι τα σύνορα μεγάλος. Αλλά όλοι ξέραμε ότι υπήρχε υπόνοια ότι από εκεί και πέρα δεν μπορεί να είναι. Μάλλον εσείς το ξέρετε. Μόνο γιατί όλοι οι υπόλοιποι λέγαμε Ιωάννα Κακαβιά. Ιωάννα Κακαβιά λέγαμε όλοι, ίσως κατ' εφημισμό, αλλά ήταν λάθος. Ξέραμε όμως προσωπικά, ήξερα ότι υπάρχει μελέτη. Και είναι όρημη μέχρι το Καλπάκι και υπάρχει μια μελέτη η οποία δεν είναι όρημη μέχρι την Κακαβιά. Εδώ είναι το δικό μου λάθος και πιθανόν το έχω πει και σε δημόσιο λόγο, αλλά γνωρίζω το λάθος μου. Ποτέ δεν είπα ότι υπάρχει μελέτη. Έλεγα ότι είναι μία μελέτη από Κακαβιά, γι' αυτό και είχα την αίσθηση του τρίχνου. Το έχω ακούσει πάντως. Το έχω ακούσει και από το ΤΕΕ παλαιότερα. Δεν είναι κάτι καινούριο. Εντάξει, δεν είναι κάτι το οποίο ακούστηκε χθες.
Αλλά σε κάθε περίπτωση ουδέποτε υπήρξε ένας σχεδιασμός ότι ξέρετε ξεκινάει αυτό το έργο του 2021 για παράδειγμα. Και αν θυμάστε καλά, όταν ήρθε και ο Αλέξης Τσίπρας στα Γιάννη και είχαμε τα περιφερειακά συνέδρια, ουδέποτε είπε κανείς ότι ξεκινάει αυτό το έργο άμεσα, διότι ξέραμε ότι είναι πολύ δύσκολη η εξέβρεση. Το είπε ο κύριος Πίρτζης με μία επιφύλαξη. Είπε ο κύριος Πίρτζης ότι είναι στους σχεδιασμούς, εφόσον μπορέσουμε να εξεύρουμε πόρους. Και όταν έρθει ο κύριος Μητσοτάκης τα Χριστούγεννα, μας επισκέφτεται τελευταία και είναι. Μου θυμίζει τον Πάρκινσον ταξιδιώτη, γιατί τον χάνουμε τον άνθρωπο που ταξιδεύει. Ο κύριος Μητσοτάκης θα προσωπική επίσκεψη, έκανε ιδιωτική επίσκεψη. Μα δεν κάνει τίποτα άλλο. Ιδιωτικές επισκέψεις και τώρα στο εξωτερικό είναι. Ήρθε πω την άλλη φορά, δεν είχαμε εδώ Μακρόν, μια ολόκληρη μέρα. Στην Κρακοβία δεν είναι. Να σου πω αυτό, όλη την Ήπειρο. Αυτό το οποίο ζηλεύω από τον κύριο Μητσοτάκη και το λέω έτσι και λίγο με ζήλια είναι τα ταξίδια του. Δεν θα μπορέσω να τα κάνω ποτέ στη ζωή μου. Φαντάζομαι και την ικανότητά του όμως να κάνει έτσι σπόρα βουνού. Από τις ικανότητες του κύριου Μητσοτάκη δεν. Δεν για τίποτα. Τα σπορ βουνού, είπα και στο βουνό και εγώ ανεβαίνω και μπάσχε αυτό είναι απολύτως βέβαιο ότι ανεβαίνω σε βουνά που ο κ. Μητσοτάκης δεν είμαι σίγουρος ότι μπορεί να ανέβει. Με πέτρες κλπ. Εντάξει. Αυτά όμως αφορούν τον καθένα σε προσωπικό επίπεδο. Ότι ταξιδεύει πολύ και ότι αποσύρεται από την Ελλάδα είναι ένα θέμα το οποίο θα συζητηθεί στο μέλλον, να είστε βέβαια. Αλλά και ο κ. Μητσοτάκης όταν έρθει στα Γιάννα. Συγχωρέστε με λίγο γιατί είμαι λίγο μπουκωμένος. Δεν έκανε καμία αναφορά. Και αν δεν ερχόταν η αναφορά του κ. Αμύρα, η οποία. Θεωρώ ότι δεν ήταν και τόσο αθώα. Mm-hmm. Το λέω χωρίς κακή πρόθεση προς τον Γιώργο τον Αμυρά, τον οποίο και προσωπικά γνωρίζω. Νομίζω ότι αυτός είναι και ο ρόλος όμως του κάθε βουλευτή. Είτε είναι κυβερνητικός, είτε είναι στην αντιπολίτευση. Φοβούμαι μήπως ήταν να προκληθεί όλη η συζήτηση για να μετρηθούν αντιδράσεις. Αλλά σε κάθε περίπτωση η αναφορά αυτή έβγαλε το πρόβλημα στον αέρα και στην επιφάνεια. Καλώς βεβαίως. Και έγινε μια συζήτηση η οποία πραγματικά. Ξαναβάζει αυτόν τον δρόμο στο παιχνίδι, διότι σύμφωνα με την απάντηση που δώσαμε στον κύριο Αμυρά πριν από 10 μέρες, η ιστορία αυτή ήταν τελειωμένη. Mm-hmm. Ασκηθήκαν πιέσεις, σοβαρές πιέσεις, μετρηθήκαν οι αντιδράσεις και τώρα περιμένουμε τα αποτελέσματα πώς θα κινηθεί αυτή η κυβέρνηση, γιατί αυτή έχει την ευθύνη πλέον της υλοποίησης του έργου. Μάλιστα. Να πάμε στην κεντρική πολιτική σκηνή. Ναι. Πώς βλέπετε, κύριε Στέφο, όλη αυτή τη συνεχιζόμενη. Προκλητικότητα από πλευράς της Τουρκίας και αν μέρα με τη μέρα που περνάει μπορεί να είμαστε πιο κοντά σε ένα θερμό επεισόδιο ενδεχομένως. Σίγουρα από πλευράς και των αρμοδίων υπουργών έχει, και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό έχει εκφραστεί σε όλους τους τόνους ότι θα είμαστε εδώ για να υπερασπιστούμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Θεωρείτε ότι υπάρχει, είναι ορατός αυτός ο κίνδυνος? Κοιτάξτε, κίνδυνο πολέμου δεν βλέπω. Κίνδυνο όμως θερμών επεισοδίων και αυξημένης προκλητικότητας από την πλευρά της Τουρκίας βλέπω. Και θέλω να σου πω το εξής, ότι φαίνεται ότι το τελευταίο διάστημα αναπτύσσεται μια μεγάλη συζήτηση για ό,τι αφορά τη συνεκμετάλλευση θαλασσίων περιοχών. Μια συζήτηση η οποία δεν έχει ξεκαθαρίσει η κυβέρνηση πώς ακριβώς την αντιλαμβάνεται. Δηλαδή ο κ. Μητσοτάκης μίλησε για Χάγη, μίλησε για Χάγη η κυρία Μπακογιάννη και δεν ξέρουμε αν αυτή είναι η επίσημη θέση της κυβέρνησης πάνω σε αυτό το θέμα. Απ' την άλλη, αυτές τις μέρες τρέχει μία δημοσκόπηση, μου το είπαν και στα Γιάννα τρέχει, μου το είπαν τουλάχιστον 5-6 άνθρωποι, μπορεί και παραπάνω, όπου μεταξύ άλλων ρωτάνε στη δημοσκόπηση, είναι της Mars, από ό,τι λένε. Τι θέλετε, συνεκμετάλλευση με τους Τούρκους ή πόλεμο? Κάτι παρόμοιες ερωτήσεις. Έχω την αίσθηση ότι στο μυαλό του κ. Μητσοτάκη και του στενού του επιτελείου υπάρχουν κάποιες σκέψεις που δεν τις ξέρει η υπόλοιπη Ελλάδα. Και ενώ όλα αυτά θα έπρεπε να είναι στον πυρήνα της πολιτικής ζωής του τόπου και της συζήτησης και του κοινοβουλευτικού έργου, βλέπουμε και ασχολούμαστε με την κατάδυση στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Και δεν είμαι καθόλου, ειλικρινά καθόλου βέβαιος και υποψιάζομαι ότι όλη αυτή η ιστορία γίνεται για να προσανατολίσει από άλλα σοβαρά και μεγάλα προβλήματα που έχουν σχέση και με την εξέλιξη της οικονομίας και με την εξέλιξη των εθνικών θεμάτων. Για παράδειγμα, δεν αντιλαμβάνουμε γιατί η Επιτροπή του Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου, η οποία εκλήθη εκ του νόμου να πάρει μια απόφαση, εφηδίως άλλαξε σύνθεση και ο Μέγας Αυγεννάκης, ο οποίος εξαφανίστηκε και εμφανίστηκε ξαφνικά στη Βουλή για λίγο, άλλαξε δύο μέλη της
παρότι θα έπρεπε να έχει τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας επιτροπής βουλής. Και αυτά τα μέλη τα δύο, στην ουσία, αποφάσισαν ότι πρέπει να υποβιβαστούν δύο ομάδες. Και ξέσπασε ο μεγάλος πόλεμος. Να έχουμε μια κυβέρνηση και έναν υπουργό, ο οποίος κυριολεκτικά να εκβιάζεται, αυτό με τρομάζει πιο πολύ. Αυτό με τρομάζει. Και μέσα από αυτό το τριήμερο των εκβιασμών των οποίων δέχεται και των απειλών που δέχεται η κυβέρνηση από οργανωμένους οπαδούς και σωματεία. Φτάσαμε στην τροπολογία. Να φτάσουμε στην τροπολογία, η οποία τροπολογία είναι κατάπτυστη και έσχος, και να μην ξέρουμε τελικά μέχρι πού μπορεί να υποχωρήσει ο κ. Μητσοτάκης. Δηλαδή, ψηφίστηκε η τροπολογία με την παρουσία της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ, απήχαν τα άλλα κόμματα και του ΜΕΡΑ25, ήταν παρόν. Το κοινό έφυγε. Ξέρετε, αυτό το πράγμα νύπτωτας χειρασμού είναι μια πολύ εύκολη τακτική στην κοινοβουλευτική διαδικασία. Το έκανε δυστυχώς και το Κομμουνιστικό Κόμμα. Το έκανε και ο Βελόπουλος, ο οποίος είμαι σίγουρος ότι αυτό θα κάνει. Δεν τον έχω ικανό για τίποτα άλλο. Και εκεί ξαφνικά φαίνεται ότι δεν λύθηκε το πρόβλημα και ούτε ο εθνικός διχασμός που επικαλέστηκαν για την τροπολογία. Ακούστε, δηλαδή μιλάμε για φεδρά πράγματα. Γιατί για οργανωμένες ομάδες φιλάθλων, για τεράστια οικονομικά συμφέροντα που μπορεί από το ποδόσφαιρο θα έχουμε εθνικό διχασμό. Δυστυχώς όμως διχάστηκε, αν θέλετε, χώρα και σε μια χρονική στιγμή που δεν είμαστε για διχασμό συνέχεια. Διχάστηκε, διχάστηκε από τον άθλιο τρόπο που ο κύριος Αυγενάκης, σας λέγω και θα δείτε στο επόμενο διάστημα, όταν κάνει ένα σχηματισμό, θα τον αποπέμψει. Χειρίστηκε το όλο ζήτημα. Ακριβώς γι' αυτό διχάστηκε. Δηλαδή, ειλικρινά σας λέω ότι δεν είναι δυνατόν αυτό το κράτος που πέρασε, το έθνος, το κράτος, ο λαός, που 10 χρόνια πέρασε τα μνημόνια στην πλάτη του, που έχασε το 40-50% των εισοδημάτων, που η χώρα κινδύνευσε να χρεοκοπήσει παντελώς και τελεί υπό τον φόβο διαρκώς, να έρχεται τώρα με τις άστοχες και βλακώδεις ενέργειες ενός υπουργού να δημιουργεί τόσο μεγάλο πρόβλημα. Γιατί ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό που ψήφισε? Ο ΣΥΡΙΖΑ, κοιτάξτε, ο ΣΥΡΙΖΑ τους έβαλε όλους πρώτων ευθυνών τους και ψήφισε την εφαρμογή του νόμου, υπό την έννοια ότι. Αλλά θα ήταν υπόλογος γιατί άλλαξε τα δύο από τα πέντε μέλη, τα άλλαξε τις επιτροπές και έβαλε τις αρεσκίες τους ακριβώς για να ψηφίσουν όπως ψηφίσαν. Έρχεται λοιπόν ο ΠΑΟΚ σήμερα και ζητά άρση των τηλεφωνικών επικοινωνιών των μελών της επιτροπής. Και εδώ θα δούμε πόσα πίδια παίρνει ο Σάκος. Ο κ. Σαμαράς, μάλιστα, έστειλε μια ισχυρότατη απάντηση. Ναι, δεν συμμετείχε. Δεν συμμετείχε και του είπε ούτε λίγο ούτε πολύ. Ούτε του ζήτησαν, λέει, εξηγήσεις γιατί δεν παρέστη, ούτε θα δώσει. Ούτε πρόκειται να τολμήσουν να ζητήσουν, είπε λίγο πολύ. Και εγώ αναρωτιέμαι τώρα στο κανάλι σας πόσους Μητσοτάκηδες μπορεί να ρίξει ο Σαμαράς. Να δούμε λοιπόν πόσο σοβαρή αυτή η κυβέρνηση. Φοβάστε μια επανάληψη? Δεν φοβάμαι καθόλου τίποτα. Εγώ το μόνο που φοβάμαι είναι η διαχείριση των μεγάλων ζητημάτων αυτής της χώρας ό,τι αφορά την οικονομία, τα εργασιακά, την παιδεία με τα κολέγια και τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και την καταστρατήγηση του άρθρου 16 και φυσικά τα εθνικά θέματα. Αυτά φοβάμαι από μια κυβέρνηση η οποία δεν φαίνεται να βρει κανένα πλούτος βηματισμό μετά από 7 μήνες και από μια κυβέρνηση που μου δίνει την εικόνα μιας παρέας. Ήδη έχουν προβλήματα μεταξύ τους σοβαρά και στην υγεία τεράστια προβλήματα και φαίνεται ότι αυτοί είναι οι άνθρωποι, οι έμπειροι, οι έτοιμοι από καιρό, δεν μπορούν να διαχειριστούν τίποτα. Με συγχωρείτε που το λέω έτσι, αλλά δεν μπορώ να το πω αλλιώς. Δεν έχω καμία απολύτως εμπιστοσύνη πλέον. Μετά από 7 μήνες, ακριβώς αυτό που φοβάμαι είναι η διαχείριση αυτών των προβλημάτων. Βγήκε προχθές λίγο πολύ ο Κικίλιας, άφησε να αναρωτηθεί ότι έχουμε εμβόλια για τον κορονοϊό. Δεν υπάρχει εμβόλιο για τον κορονοϊό. Αστειευόμαστε. Κλείνει 3 τμήματα στην Αθήνα. Ένα παιδοκαρδιολογικό, άλλα 2 παιδιατρικά. Δηλαδή όλα αυτά σε μία άλλα νοσοκομεία δηλώνουν ότι αδυνατούν να κάνουν εξετάσεις. Είχαμε αυτά τα φαινόμενα με το ΣΥΡΙΖΑ? Όχι, δεν τα είχαμε. Και ας τολμήσει να έρθει οποιοδήποτε, θα πει ψέματα. Μα ειλικρινά σας λέω να κάνουμε αυτή την κουβέντα και με άλλους. Δεν είχαμε τέτοια φαινόμενα. Το 2015 είχαμε τεράστιες δυσκολίες στα νοσοκομεία. Έγινε τεράστια προσπάθεια από δύο τιτάνες
στον χώρο της υγείας τον Ξανθό και τον Μπουλάκη, με όλες τις ιδιαιτερότητες του φίλου μου του Παύλου, εντάξει, με όλες αυτές τις ιδιαιτερότητες, και μπόρεσε να κρατηθεί αυτό το πράγμα ψηλά. Μπόρεσε να κρατηθούν οι τιμές των φαρμάκων, να μην έχουμε λήψη φαρμάκων. Εδώ έχουμε 500 κωδικούς λείπουν φάρμακα και ξέρουμε και ανθρώπους δικούς μας που δεν μπορούν να βρουν φάρμακα. Και τούτο εδώ σφυρίζουν. Δηλαδή τα φάρμακα φεύγουν στο εξωτερικό. Δεν υπάρχει καμία παρέμβαση του κράτους σε αυτό το φαινόμενο. Όλα αυτά δημιουργούν ένα κλίμα ανησυχίας στους πολίτες και ένα κλίμα δυσαρέσκειας. Το οποίο η κυρία Σταύρου, χωρίς να θέλω να γίνω Μάντης και Κασάνδρα, θα δείτε να είναι διωγγούμενο το επόμενο διάστημα. Και θα είναι διωγγούμενο γιατί σύν της άλλης έχουμε τεράστια φαινόμενα σπατάλης και υπόνοιας διαφθοράς ή συναλλαγής. Τι πάει να πει μια πίτα 12.000. Α, το πήρε πίσω, εντάξει. Όχι, το πήρε πίσω. Πόσα ξέρουμε που δεν πήραν πίσω. Τι πάει να πει οι που λειτουργούν τα ελληνικά πανεπιστήμια και κλείνω τμήματα και σχολές, δεν τις λειτουργώ. Δεν λειτουργώ τα διετή τμήματα και δίνω 4 εκατομμύρια και 4,5 εκατομμύρια σε μια θεολογική σχολή στη Βοστόνη, η οποία βρήθηκε από τα ασφαλείας και είναι στο στόχαστρο της Αμερικανικής δικαιοσύνης. Τι δώρα είναι αυτά. Παραιτείται ένας υπουργός, ο Διαματάρης, γιατί δεν έχει πτυχίο. Παραιτείται ένας διοικητής γιατί είναι υπερήλικας. Μπαίνει ο άλλος υπερήλικας 80 χρονών στο νοσοκομείο Ηλίας. Λες και δεν υπάρχουν άνθρωποι νέοι, νεοδημοκράτες νέοι, νέοι, που να έχουν τα προσόντα, νέοι, αυτοί ούρλιαζαν και οργίαζαν για τους νέους που έχουν φύγει στο εξωτερικό. Και τι βλέπουμε, να βάζουν υπερήλικες, με όλο το σεβασμό στους υπερήλικες, με όλο το σεβασμό, και να μην βάζουν τα εικόνια τους. Βάζουν που βάζουν δικούς τους, βάλουν νέους ανθρώπους. Δηλαδή, οι άνθρωποι των 30, των 40 χρονών δεν είναι ικανοί να διοικήσουν ένα νοσοκομείο, τραθούμε. Παντού βάζουν δικούς τους, έτσι. Δεν έχει γίνει καμία διαδικασία. Και θυμίζω ότι στα χρόνια τα δικά μας, στις μέρες τις δικές μας, οι διοικητές τοποθετήθηκαν μέσα από τη διαδικασία. Όλα αυτά φτιάχνουν ένα κλίμα νοσηρό στην πολιτική ζωή, το οποίο, αν δεν αναστραφεί, να ξέρετε ότι πολύ σύντομα θα επιβαρύνει πάρα πολύ το πολιτικό βίο και πολύ φοβούμαι ότι θα έχουμε και προβλήματα και με τους θεσμούς και με αυτούς οι οποίοι έρχονται και μας ελέγχουν. Διότι έχει το μαξιλάρι του κ. Μητσοτάκη 237 δισεκατομμύρια, αλλά τα μισά και παραπάνω εξανεμίστηκαν στις τράπεζες. Δεν θα έχει πάντα. Τελειώνουν αυτά, ξέρετε, έτσι. Τι να δούμε λοιπόν πώς θα πάει, γιατί η περίφημη ρυθμία ανάπτυξη του κ. Μητσοτάκη στο 4% που έλεγε προεκλογικά και φώναζε, έχουν εξαφανιστεί. Ο ίδιος επέρεται ότι θα πετύχει 2,8, μακάρι να πετύχει, μακάρι για όλους μας. Αλλά ο ΣΑΙ, η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΤΝΤΝΤ δεν βλέπουν πάνω από 2% και τα πράγματα δεν πάει και πολύ καλά. Λοιπόν, μην και ξαναφτάσουμε πάλι, μην φτάσουμε πάλι στο σημείο στο οποίο ήμασταν το 2015. Σε ένα σημείο που πραγματικά φτύσαμε αίμα και υποφέραμε πολύ και ο λαός και ο πολιτικός κόσμος για να μπορέσουμε να βγούμε από τα μνημόνια στα οποία στην ουσία οι πολιτικές δικές τους μας έφεραν. Και σύν της άλλης, κατηγορούνε, τι κατηγορούνε, τον εκλογικό νόμο λέει για την κυβερνησία. Αλλά, καλά, ο Γιώργος Γεραπετρίδης, καθηγητής πανεπιστημιακού δικαίου, τώρα αντιλαμβάνεστε, συνταγματικού δικαίου, λίγο, ούτε λίγο το πολύ, είπε ότι είναι και υπεύθυνος για την άνοδο του Χίτλερ και άλλα τα πράγματα τα οποία είναι εξαιρετικά σοβαρά, διότι δεν είναι φεδρός, είναι ταγμένος στη θεωρία του ιστορικού αναθεωρητισμού να αλλάξουμε την ιστορία. Όπως ακριβώς ο Μητσοτάκης προχθές, αντί για κόκκινο στρατό που ελευθέρωσε το Βερολίνο και τους Εβραίους κλπ. Στα στρατόπεδα συγκέντρωση, ο κόκκινο στρατό ήταν. Κομμουνιστές, Σοβιετικοί. Αυτή είναι η ιστορία. Τον έκανε ερυθρό. Καταλαβαίνετε, όλα αυτά εντάσσονται στο πλαίσιο μια στρατηγική. Όχι, δεν έκανε λάθος. Επίτηδες το έκανε. Κακός ο κόσμος νομίζει ότι είναι χαζός. Δεν είναι χαζός ο Μητσοτάκης. Γκάφες κάνει. Αυτό είναι άλλη ιστορία. Όλοι κάνουν. Αλλά χαζός δεν είναι ο Μητσοτάκης. Όλα αυτά εντάσσονται σε μια λογική. Σε μια λογική γύρω από τον Βορύδη, γύρω από τον Γεωργιάδη, γύρω από τον Πλεύρη. Πήγε ο Γεωργιάδης τώρα. Πού? Στα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Να εμφανιστεί περίλυπος έτοιμος να βάλει τα κλάματα για το ολοκαύτωμα. Για το ολοκαύτωμα που πριν από 3 χρόνια το αμφισβητούσε. Και τους έβριζε. Και υμνούσε το βιβλίο του Πλεύρη. Και αυτό στείλαμε εκεί πέρα η Ελλάδα, η χώρα μας. Χάθηκε να στείλουμε έναν άλλον.
Μάλιστα. Κύριε Στεφό, θεωρείτε ότι μετά την ψήφιση του εκλογικού νόμου μπορούν να επαληθευθούν τα σενάρια που θέλουν διπλές κάλπες και μάλιστα σύντομα? Κοιτάξτε, προσωπική μου εκτίμηση είναι πως όχι. Όχι. Αλλά τίποτα δεν μπορεί να αποκλειστεί, διότι έχει αυτό να κάνει σχέση με τα ποσοστά των κομμάτων. Αυτό το οποίο πιστεύω προσωπικά και αυτό το οποίο εισπράττω από την επαφή με τον κόσμο είναι ότι ένα κομμάτι ανθρώπων που ψήφισαν Νέα Δημοκρατία χωρίς να είναι δεξί, και δεν το λέω αυτό υποτιμώντας τους, δεν ήταν στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας, δεν ήταν παραδοσιακοί δεξί ψηφοφόροι, ήταν άνθρωποι που ψήφισαν πότε έτσι, πότε αλλιώς. Είναι οι άνθρωποι παντελώς απογοητευμένοι και μερικοί από αυτούς εκτείνουν και τον εαυτό τους, γιατί τελικά κατάφεραν με την ψήφο τους να εμπιστευτούν τον κύριο Μητσοτάκη. Δεν βλέπω ότι θα γίνουν εκλογές άμεσα. Όταν λέω άμεσα, τουλάχιστον μέχρι το φθινόπωρο. Δεν μπορώ παραπέρα να κάνω την παραμικρή πρόβλεψη, γιατί δεν μπορώ να ξέρω και ποια θα είναι η εξέλιξη της εξωτερικής μας κατάστασης και πώς θα είναι οι διεθνείς σχέσεις. Ωστόσο όμως, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι έτοιμος. Ήδη σήμερα η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ ολοκλήρωσε. Έχουμε κεντρική επιτροπή 8 και 9. Έχει μια μεγάλη εκδήλωση, διαδήλωση στην Αθήνα 14 του Φλεβάρι, γιατί κάποιος πρέπει να σηκώσει κεφάλι σε αυτή τη χώρα, να καταλάβουν ότι κινείται, γιατί αλλιώς θα μας πιούν το αίμα. Δρομολογούνται εξελίξεις και διάφορες εκδηλώσεις. Και θα πάμε στο συνέδριό μας που είναι 14 με 17 Μαΐου, όπου θα αποκρισταλωθεί το πολιτικό αριστερό ριζοσπαστικό στίγμα του ΣΥΡΙΖΑ, διευρυμένο με δυνάμεις προοδευτικές, δημοκρατικές, σοσιαλιστικές. Άνοιξε στην κοινωνία, και αυτό το άνοιγμα φαίνεται ότι πάει πολύ καλά. Στον πύργο έγινε σεισμός χθες. Και όλα αυτά ασκούν πίεση στην κυβέρνηση. Ο κ. Μητσοτάκης φαίνεται ότι αρχίζει να χάνει το ακροατήριο που νόμιζε ότι έχει προς την πλευρά του Κινάλ. Το κερδίζει, το κερδίζει σιγά σιγά ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτό κοινάλ, θεωρείται, κύριε Στέφη. Το κοινάλ, ακούστε, μπορεί να κόμμα. Το κερδίσει. Ακούστε. Το κοινάλ είναι ένα κόμμα το οποίο έχει μακράν ιστορία. Έχει τα καλά του σημεία και τα κακά του σημεία. Δεν συζητάμε όμως αυτά τώρα. Συζητάμε ότι προσωπικά εγώ εντάσσω το κοινάλ και το ΠΑΣΟΚ στις προοδευτικές δυνάμεις του τόπου. Και τι εννοώ? Εννοώ ότι σε κέρια ζητήματα και θέσεις πήρε στάσεις σε νομοσχέδια και στηρίξε τα νομοσχέδια του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν το έκανε στη Συμφωνία των Πρεσπών. Το έκανε και ο Παπανδρέου μόνο και διάφορες φωνές. Και ήταν λάθος. Αποδεικνύεται ότι ήταν λάθος σε μια καθαρά καιροσκοπική αστάση, τυχοδιοκτική θα έλεγα, βαθιά, που ακολούθησε τότε το κοινάλ, αβαντάρωτος τον κύριο Μητσοτάκη. Αλλά όμως το κοινάλ αυτή τη στιγμή εγκλωβιστεί, γύρει εγκληματά κατά βάση. Στο άρμα του κυρίου Μητσοτάκη, αυτός που στην ουσία θα χάσει θα είναι το κοινάλ. Το ΠΑΣΟΚ. Το αντιλαμβάνονται. Έχει έμπειρα στελέχη. Στο κάτω-κάτω είναι σε κομματική τους υπόθεση πώς θα λειτουργήσουν. Εγώ όμως πιστεύω ότι δεν μπορεί να στηρίζεται απόλυτα ο κύριος Μητσοτάκης σε αυτούς. Το δεκανίκη που έχει ο κύριος Μητσοτάκης στη Βουλή αποδείχθηκε από διάφορες σοβαρές ψηφοφορίες πρόσφατα, είναι ότι ο κύριος Βελόπουλος. Είναι η μεταλλαγμένη Χρυσή Αυγή στην πιο ήπια μορφή της. Ακροδεξιοί είναι. Ακροδεξιοί και ρατσιστές είναι. Με φασίζουσες αντιλήψεις. Αυτό είναι ο Βελόπουλος. Εκεί λοιπόν ακούμπησαν όσοι δεν θέλησαν να πάνε στη Νέα Δημοκρατία. Αυτό όμως είναι ζητήματα τα οποία επηρεάζουν την πολιτική ζωή του τόπου σε μεγάλο βαθμό. Ωστόσο όμως πιστεύω ότι τα διακυβεύματα των αμέσως επόμενων μηνών θα είναι πολύ σοβαρότερα και ο ελληνικός λαός, να ξέρετε, έχει συνειδητοποιήσει πλέον πολιτικά ποιες είναι οι δυνάμεις που τον οδήγησαν στην καταστροφή και στη χρεοκοπία και ποιες είναι οι δυνάμεις, για σημείο τις εμπιστεύτηκε, που δώσαν τη μάχη να φύγουμε από αυτό το αδιέξοδο. Κλασική πλέον είναι η περίπτωση της Συμφωνίας των Πρεσπών, που πραγματικά εκεί πάνω πάτησε ο κ. Μητσοτάκης, όπως και στο προσφυγικό πάτησε ο κ. Μητσοτάκης, έκανε απίστευτη σπέκουλα και τα δύο του γυρίσανε μπούμερα. Και δυστυχώς γι' αυτόν το προσφυγικό είναι σε εξέλιξη και δεν αφορά την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αφορά όλη την Ελλάδα. Εμείς είχαμε βάλει πλάτη τότε μεγάλη και σαν κυβέρνηση και σαν αλληλέγγυη και το στηρίξαμε αυτό το πρόβλημα της Ελλάδος. Ο ίδιος δεν το έκανε. Πείσαμε τους Δήμους και τις περιφέρειες να βάλουν πλάτη. Ο ίδιος τι είχε κάνει, ξεσήκωνε Δήμους και περιφέρειες. Προς τιμήν ο Δήμος Ιαννητών και η περιφέρεια Επίρου είχε θετική στάση και έβαλε πλάτη. Προς τιμήν τους
γράψαν ιστορία και ο Δήμος Ιαννητών και η Περιφέρεια στο προσφυγικό σε εμάς. Ο κύριος Μητσοτάκης όμως που τους ξεσηκώνε τώρα τους βρίζει μπροστά του. Και το πρόβλημα δεν είναι του Μητσοτάκη, είναι σοβαρό, είναι πρόβλημα του κράτους, είναι πρόβλημα εθνικό και εδώ θα πρέπει πραγματικά να αντιληφθεί ότι έπαιξε με αυτό το ζήτημα για να κερδίσει τις εκλογές, όπως έπαιξε βέβαια με τη συμφωνία των Πρεσπών, όπως έπαιξε με τα οικονομικά τα οποία πάνε πολύ άσχημα και όπως έπαιξε και με τα εργασιακά τα οποία στην ουσία τα διαλύει. Θα τα δούμε, θα τα βρούμε μπροστά μας αυτά, γιατί και δεν θα έχουμε και το ασφαλιστικό. Σίγουρα θα έχουμε δυνατότητα να τα ξαναπούμε. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Σταύρου, για τη συνομιλία μας απόψε. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Να συνεχίσουμε, κυρίες και κύριοι. Μέσω προγραμματικής σύμβασης με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, η Περιφέρεια Ηπείρου προχωρά τις διαδικασίες για την ανάδειξη του ιστορικού χώρου του Σουλίου. Η σύναψη προγραμματικής σύμβασης εγκρίθηκε από την Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας, όπως και μία ακόμη σύμβαση, αυτή τη φορά με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, για την ανάδειξη της ευεργετικής δράσης του μελιού στις περιοχές. Αντίθετα, η Επιτροπή γνωμοδότησε αρνητικά για 5 φωτοβολταϊκά πάρκα στην τοπική κοινότητα Μαργαριτίου. Η ανάδειξη του ιστορικού χώρου του Σουλίου θα αποτελέσει το αντικείμενο προγραμματικής σύμβασης που πρόκειται να συνάψει η Περιφέρεια Ηπείρου με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και συγκεκριμένα τη Σχολή Αρχιτεκτώνων Μηχανικών, η οποία και εγκρίθηκε στην συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού και Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου. Η ερευνητική πρόταση στοχεύει στη διαμόρφωση ενός σχεδίου δράσης για την ανάδειξη και βιώσιμη ανάπτυξη του ευρύτερου πολιτισμικού τοπίου, του φυσικού και ιστορικού χώρου του Σουλίου, καθώς και για τη μακροπρόθεσμη ενεργοποίηση της περιοχής με αφετηρία τους εορτασμούς για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση και αρχικό στόχο της έρευνας, την περιοχή του Τετραχωρίου. Ο Περιφερειάρχης Ηπείρου Αλέξανδρος Καχρυπάνης, ο οποίος και παρευρέθηκε στην συνεδρίαση, υπογράμμισε πως με αφορμή τη συμπλήρωση των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση, η Ήπειρος έχει υποχρέωση να θέσει ως αφετηρία την περιοχή του Σουλίου. Κάναμε μια συζήτηση που θα αρχίσει σε δύο στάδια. Το ένα θα είναι παραδοτέο μέχρι τέλη του 21 και το άλλο θα συνεχίσει. Το δεύτερο στάδιο θα έχει ένα στυλώσεις χίλια δυο άλλα πράγματα. Βλέπει την περιοχή του Σουλίου αρχικά με τα τέσσερα χωριά, τα αρχικά του Σουλίου και στη συνέχεια ευρύτερα. Εκεί θα γίνουν με τα προϊόντα, με τα πάντα και με τις ανασκηλώσεις που ήδη έχουμε ξεκινήσει. Εγώ το ανέφερα και στην κυρία Υπουργό ότι ξεκινάμε αυτή την προσπάθεια την ημέρα που ήρθε να συζητήσουμε για το Ζαγόρι στην UNESCO και της έθεσα το θέμα πώς γίνεται από τη Σχολή των Αρχιτεκτών Μηχανικών και με συνεργαζόμενο, σας είπα και τον κύριο Σμύρη, εκ μέρους του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Και θα φτάσουμε σε ένα επίπεδο ώστε να έχουμε και διάφορες προμελέτες, όχι οριστικές μελέτες, γιατί έχουμε και εκπρόσωπο του ΤΕ εδώ, δεν μπορούμε, όπως κάναμε και στη γέφυρα της Πλάκας, για να ετοιμαστούμε να δώσουμε το Σούλι ότι είναι ένα σημείο το οποίο εμείς δεν το ξεχνάμε και από εκεί είναι η αφετηρία για κάτι για το 1821. Θέλει πολλή δουλειά. Από την πλευρά της, η πρόεδρος της Επιτροπής, Αντιπεριφερειάρχης Σταυρούλα Μπραήμι Μπότση, τόνισε πως είναι ιδιαίτερα σημαντική για την ανάδειξη της περιοχής η υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Μιλάμε για την παρουσία του Υπουργείου. Έτσι, ήδη γίνονται ενέργειες από την περιφέρεια και από το Δήμο για την περιοχή του Σουλίου. Τώρα φαίνεται κάτι πιο συντονισμένο. Είναι συνεργασία και με την εφορία αρχαιοτήτων για να μαζευτούν και όλα όσα υπάρχουν στο Σουλίου και να μπορέσουν όλε τι μελέτες που υπάρχουν. Από τα γέροντα που έγιναν όλα αυτά, θα τα συντονίσουν όλα για να μα δώσουν ένα. Αυτό που είχε γίνει με την ΜΟΔ για τον μακρομένο ενάκτη του Αχέρνου, που παντρέψει αυτά, μελέτες που έχει η αρχαιολογία, μελέτες που έχει ο Δήμος, μελέτες που είναι διάσπαρτες από εδώ και από εκεί, θα μαζέψουν όλα έτσι ώστε να έρθουν να δουν. Έχουμε και μία άλλη πρόταση από το ΜΕΝ. Κατά τη διάρκεια της σημερινής συνεδρίας, η Επιτροπή ενέκρινε και τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για το έργο ανάδειξη της ευεργετικής δράσης του μελιού του ορεινού όγκου της Ηπείρου, καθώς και της ευεργετικής δράσης του ενεργειακού τζελ στην υγεία του ανθρώπου με κλινική μελέτη. Όπως έγινε γνωστό, στην συγκεκριμένη ερευνητική δράση θα συμμετέχουν όλες οι ορεινές περιοχές της Ηπείρου. Με την ολοκλήρωση, στόχος είναι να υπάρχει μια ειδική πιστοποίηση του μελιού και με βάση αυτό το προϊόν θα μπορέσει να αποκτήσει γεωγραφική ένδειξη και ταυτότητα. Μια εξέταση σε ένα μέλι που έχει σχέση με τη βαλανιδιά και το ορεινό και βρέθηκε ότι αυτό έχει αντιοξειδωτικές ιδιότητες. Κατόπιν αυτού θεωρούμε ότι θα κάνουμε μια έρευνα με μέλη από το Γράμμο μέχρι τα Τζουμέρκα, από όλες τις ορεινές περιοχές,
και σε συνδυασμό και με τη Βελανιδιά, ώστε αυτό το μέλι να έχει ειδικό πιστοποιητικό στη συνέχεια και να έχει γεωγραφική ένδειξη και ταυτότητα. Αυτή η δουλειά έχουμε μιλήσει με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με τον κύριο Κουρέτα, όπως το ξέρετε. Τα δείγματα θα έρχονται, μου ζήτησε αυτοί που θα συμμετέχουν να είναι πολύ σοβαροί. Δεν κατάλαβα όταν λέμε ορεινά, θα τα ψάξουμε όλα. Μην ψάχνεις εσύ να τη λάκα. Θα είναι άπαντες. Θα είναι 10 επιχειρήσεις. Ένας θα είναι από εκεί. Ένας, ώστε αυτό που θα εξετάσουμε να το πάρουν και άλλοι να πλήσουν ταυτότητα στην περιοχή. Είναι τουλάχιστον 6-7 προσδιορισμοί, οι οποίοι έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αυτό που εγώ θα ήθελα, αν μου επιτρέπετε, γιατί τώρα τα πήρα στα χέρια μου, είναι το πρωτόκολλο που θα ακολουθηθεί. Εγώ τουλάχιστον θα ήθελα να το γνωρίζω για να μπορούμε να προστατεύσουμε κάποιες λάθος κινήσεις. Γιατί από εδώ, κύριε Περιφερειάρχη, θα βγει ότι ένα μέλη που θα φτάσει στα εργαστήρια έχει τις ιδιότητες που εμείς θέλουμε, αλλά για να το διαφυλάξουμε αυτό και να φτιάξουμε ένα POP προϊόν, η γεωγραφική προέλευση ένδειξης, είναι πολύ μεγάλος ο δρόμος και θέλει πολύ καλή ασφάλεια και προστασία για τους παραγωγούς. Λίγο αργότερα αρνητικά απογνωμοδότησε η Επιτροπή Περιβάλλοντος για την κατασκευή 5 φωτοβολταϊκών πάρκων εγκατεστημένης ισχύος περίπου 10 ΜΒ το καθένα στην τοπική κοινότητα Μαργαριτίου. Για την απόφαση είχε προειδεάσει ο Περιφερειάρχης Υπήρου Αλέξερος Καχρημάνης με παρέμβασή του λέγοντας πως δεν μπορεί να υπάρξει θετική γνωμοδότηση καθώς με τα 5 φωτοβολταϊκά δεσμεύεται το δίκτυο της ΔΕΗ με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη στη συνέχεια η τοποθέτηση φωτοβολταϊκών συστημάτων είτε για τη λειτουργία των αντιλεοστασίων του ΤΟΕΒ στο έργο του αναδασμού του κάμπου Μαργαριτίου, είτε από κτηνοτρόφους που θα θελήσουν να εξασφαλίσουν φθηνή ενέργεια για χρήση τους και παράλληλα να συμπληρώσουν το εισόδημά τους. Είμαστε στην περιοχή του Μαργαριτίου. Έχουμε τελειώσει το έργο που βρήκα στη μέση του ποτίσματος μιας αχανούς εκτάσεως του Μαργαριτίου. Όλα αυτά όμως τα αντιλεοστάσια αύριο, αν τελειώσει το αναδασμός που γίνεται, θα θέλουν ρεύμα φθηνό. Στα πλαίσια αυτά, χωρίς να έχουν τακτοποιηθεί τα αρτευτικά της περιοχής, εγώ δεν μπορώ να πω ναι σε μια εταιρεία που κατεβάζει 5 προτάσεις των 10 ΜΒ. Είχατε μία να πω το ναι. Είναι σαν να δεσμεύω το δίκτυο της ΔΕΗ για αυτούς και εντός εισαγωγικών να πουλήσουν τσάντες άγριες όπως κάναν στη βιομάζα. Εμείς είμαστε αρνητικοί πολιτικά για το θέμα αυτό. Από τις συνεδρίες πάντως δεν έλειψε και η αντιπαράθεση υψηλούς τόνους μεταξύ του Περιφερειάρχη και του επικεφαλής της παράταξης Ορίζοντες Υπήρου, Σπύρου Ριζόπουλου. Εντάξει, δεν το ήθελα να σας το περάσω. Δεν το έχετε γιατί πρώτο το πήραμε. Γι' αυτό το βάλαμε και πρώτα. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Όχι. Εντάξει τώρα. Όχι. Κοίτα, δεν παίζει ρόλο αν ένας ήρθε σήμερα εδώ και θέλει να το ξέρει. Όχι. Θα το πάρει. Δεν είναι ούτε. Δεν έχει ούτε τίποτα. Λοιπόν, να πληρώσουμε 40.000 για πούμε να είναι πεταμένα λεφτά. Εντάξει, άμα τα θεωρείτε εσείς πεταμένα, μην ψηφίσετε. Λοιπόν, από εκεί και πέρα τώρα δεν γεννήθηκαν χθες. Εντάξει. Και δουλειά από εκεί που νομίζετε ότι θα έρθει. Εσείς νομίζετε ότι όλες οι δουλειές είναι, όπως τις λέτε, άειλες. Είναι ουσίες. Αυτή κι αν δεν είναι άλλη. Εντάξει. Αφήστε το τώρα. Λοιπόν. Τώρα... Όσο άλλη είναι η κινητικότητα σας. Κοιτάξτε, κύριε Ριζόπουλε, πολλές φορές είσαστε προκλητικός και σας συγχωρούμε γιατί ζείτε στην Αθήνα και δεν έχετε καμία σχέση με τα Γιάννη. Και με την Ήπειρο. Το καταλάβατε. Είστε πάρα πολύ ήρων και ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο προσβάλλετε όλους εκείνους για τους οποίους εσείς ήρθατε στην Αθήνα για να δείτε και πάνω το στάδιο. Και η δική σας ποιότητα πολιτικής έχει αποτύχει. Εμένα δεν αναδεικνύει ο κόσμος, η δικιά σας αντιστάσσεται. Εσείς λοιπόν, κύριε Καχρημάνη, μη γυρίζετε το στιγμάτι στους απανταχού υπηρώτες, τους οποίους τώρα ζητάτε με το ηλεκτρονικό νόμο να σας στηρίξουν. Μην είστε υποκριτής αυτό. Δεν σας κάνει καλό. Κύριε Ριζόπουλε, ξέρετε για πολύ καιρό αποφεύγω να σας πω και καλημέρα. Μα πραγματικά δεν με ενδιαφέρει. Ναι, γιατί αυτό με λέει όλα. Χωρίς απολογισμό, καθώς πρόσφατα υπήρξε η ανάληψη των καθηκόντων του νέου διοικητή, αλλά με πολλές ευχές συνοδεύτηκε η κοπή της πίτας στο νοσοκομείο Χατζικώστα, ενός νοσοκομείου που απολαμβάνει τις εμπιστοσύνες των ασθενών και του συνόλου της τοπικής κοινωνίας. Στην καθιερωμένη πάντως εκδήλωση βρέθηκαν και οι τρεις πρώην διοικητές του νοσηλευτικού ιδρύματος, θέλοντας να αναδείξουν ότι η διοίκηση έχει συνέχεια.
με τρεις πρώην και τον νέο διοικητή Σπύρο Δερδεμέζη, τους διευθυντές της Ιατρικής, Νοσηλευτικής και Διοικητικής Υπηρεσίας, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκπροσώπους αρχών και φορέων, αλλά και πλήθος εργαζομένων, κόπηκε η βασιλόπιτα για τη νέα χρονιά στο νοσοκομείο Χατζικώστα. Η καθιερωμένη εκδήλωση ξεκίνησε με το καλωσόρισμα του διοικητή, ο οποίος δεσμεύτηκε ότι τόσο ο ίδιος όσο και ολόκληρο το Διοικητικό Συμβούλιο θα βρίσκεται δίπλα στο προσωπικό, με στόχο η νέα δεκαετία να είναι καλύτερη για το νοσοκομείο. Ασχολείστε με τους ασθενείς με την αγάπη και την ευγένεια που απαιτείτε, γιατί καταλαβαίνετε και όλοι γνωρίζουμε ότι το επάγγελμα της ιατρικής είναι ένα δύσκολο επάγγελμα. Βρισκόμαστε σε μια διαδικασία όπου οφείλουμε να τα αποδεδόμαστε με τον καλύτερο τρόπο στους ασθενείς. Περάσαμε μια δεκαετή περίοδο κρίσης με ό,τι αυτό, με ό,τι προβλήματα επέφερε σε όλους μας και με την όποια αυτοκριτική κάναμε όλοι μας για το πώς καταλήξαμε εκεί. Πρέπει να ξεκινήσουμε τη νέα δεκαετία με νέους ορίζοντες, με νέες ευκαιρίες και με διάθεση. Τόσο εγώ όσο και το Διοικητικό Συμβούλιο και οι συνεργάτες όλοι, γιατί στις συνεργάτες είμαστε όλοι μας, ιδιαίτερα από τη Διοικητική Υπηρεσία, να ξέρετε ότι θα είμαστε δίπλα σας και να ξέρετε ότι θα δούμε με κάθε λεπτομέρεια όλα τα θέματα που απασχολούν το νοσοκομείο Χατζηκώστα για να το οδηγήσουμε καλύτερα στην δεκαετία που μόλις ξεκίνησε. Σας ευχαριστώ. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριέζη φυλάξε πάντα ημάς, καλή χρονιά και ευλογημένη. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Τώρα συνεχίζεται εξής. Σας ευχαριστούμε. Χρόνια πολλά και από μένα. Είναι μια χαρούμενη μέρα σήμερα. Κόβουμε την πρωτοχρονιάτικη πίτα στο νοσοκομείο Χατζικώστα. Εγώ από καρδιάς θέλω να ευχηθώ σε όλο το προσωπικό υγεία πάνω απ' όλα. Είναι μια νέα χρονιά, νέοι στόχοι, νέα διοίκηση, όλοι μαζί να υπηρετούμε το αγαθό της υγείας. Χρόνια πολλά και καλή χρονιά σε όλους. Χαιρετισμό απίφθηναν και οι τρεις πρώην διοικητές του νοσοκομείου, Βαγγέλης Καρβούνης, Λάμπρος Γεωργόπουλος και Φώτης Βάβας, εκφράζοντας τις ευχές τους στο προσωπικό, αλλά και ευχαριστώντας τους για την προσφορά τους στους ασθενείς και την τοπική κοινωνία παρά τις δύσκολες συνθήκες. Θέλω να ευχηθώ στον νέο διοικητή να συνεχίσει το έργο και υπάρχουν και πολλά έργα τα οποία εκκρεμούν ώστε να δώσουν μια προσωπική εξαίρεση των νοσοκομείων. Δυστυχώς, και δεν μιλάω πολιτικά τώρα, τα σημάδια για τη δημόσια υγεία δεν είναι καλά και ξανατονίζω ότι δεν μιλάω ούτε για τι, ούτε για. Είμαι πρώτος που έδωσα το ζήτημα της δημόσιας υγείας στο κηλικείο, αλλά θεωρώ ότι τα πράγματα δεν έχουν την τροπή που έπρεπε. Πρέπει να πάρθουν αποφάσεις, πρέπει να δούμε την ουσία του προβλήματος, το οποίο τονίστηκε και τονίζεται, είναι η καθημερινότητα των γιατρών, πώς θα βελτιωθεί, αυτή θα περάσει μέσα και από εξειδικευμένα προβλήματα όπως είναι οι ειδικευόμενοι. Πρέπει να δούμε λίγο την ουσία και να αφήσουμε τα υπόλοιπα στην άκρη. Εύχομαι το επόμενο χρονικό διάστημα να έχουμε θετικές εξελίξεις και για το νοσοκομείο και να δούμε ωραία πράγματα σε σχέση με τα υποέργα και τα έργα που έχουν δρομολογηθεί. Είπαμε υπάρχει συνέχεια, αλλά πρέπει να υπάρχει και συνέπεια λόγων και έργων και θεωρώ ότι ο νέος διοικητής θεωρώ ότι θα το στηρίξει αυτό. Από εκεί πέρα σε κάθε θέμα να από εσάς ξεχωριστά και θέλω να ευχηθώ ότι καλύτερο για τη νέα χρονιά, να έχετε δύναμη, υγεία, προσωπική, οικογενειακή ευτυχία. Χαίρομαι ιδιαίτερα για τη συνεργασία, χαίρομαι ιδιαίτερα για τα αποτελέσματα που είχαμε αυτά τα τρία χρόνια. Θεωρώ ότι κάνετε και κάναμε ένα λειτουργήμα συνεργατικά. Και από εκεί και πέρα, όλοι κρινόμαστε και όλοι προσδοκάμε το καλύτερο. Ας που φροντίζετε για την υγεία μας, εύχομαι τη σημερινή τρίτα, τη σημερινή χρονιά, συμβολίζει και την αλλαγή διοίκηση. Έχουμε συμπάρξει με τον κύριο Δερμές για δύο χρόνια. Έχουμε καλή δύναμη στο δύσκολο και επικοινωνικό σας. Εύχομαι σε όλους σας καλή χρονιά, υγεία, δύναμη, προσωπική και οικογενειακή ευτυχία. Θέλω να πω εδώ την ώρα που συνεργαστήκατε στις διοικήσεις με όλους σας και με το διοικητικό προσωπικό και με τους διευθυντές.
πολίτες. Είμαι σίγουρος ότι κάτι τώρα γίνεται το καλύτερο δυνατό και για το νοσοκομείο μας και κυρίως για την υγεία του πολίτη και για το για να συγκεντρώσουμε τους διαμετές, τους συγκεκριτές και όλους τους πολίτες. Πιστεύω ότι έχουμε ονομάσει συνθήκες όχι μόνο να πούμε ότι στηριζόμαστε στο οικογενειακό κόμμα και στον τουρισμό, είμαστε μια μεγάλη οικογένεια. Εγώ άλλωστε είχα δώσει λέγοντα στο Σπύρο ότι θα βρω σαν κάτι χριστιανό ή όχι οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα. Αλλά πιστεύω ότι αυτό έχει γίνει κατανοητό και στην κοινωνία του και τη είπε, ότι το νοσοκομείο μα είναι ο δεύτερο πόλο υγεία στην Ελλάδα. Με αυτό το δεδομένο, θα πρέπει όλοι μαζί από την πολιτική του Δημοτικού μα μέχρι τον τελευταίο στις ελλείψεις σε ιατρικό και λοιπό προσωπικό, επισημαίνοντας ότι θα πρέπει οι διοικήσεις πρώτα να φροντίζουν για τη στελέχωση και μετά για τον εξοπλισμό, αναφέρθηκε η πρόεδρος της Ένωσης Ιατρών Νοσοκομείων Ηπείρου, Μαργαρίτα Κιτσανού, αφήνοντας εχμές και για τις μετακινήσεις ιατρών. Συνθίζεται λοιπόν στην πίτα να κάνουμε και μια αναδρομή στον απερχόμενο χρόνο και να πούμε τι κάνουμε. Πάρα πολύ ωραία κάναμε. Και το πάρκι το φτιάξαμε. Και το κηλικείο το φτιάξαμε, αλλά δεν άκουσα κανέναν να πει πόσους γιατρούς έφερε εδώ πέρα. Σήμερα πρέπει να καταλάβετε ότι καλός είναι ο νοσοκομικός, ο νέος, ο καινούριος, ο 64 τομών, 65, αλλά δεν βλέπω ανθρώπινα χέρια, ανθρώπινο δυναμικό να τα λειτουργήσει. Μας έχετε συνηθίσει διαφορετικά. Πρώτα να φέρνετε τον τεχνολογικό εξοπλισμό και μετά να φέρνετε το ανθρώπινο δυναμικό. Ή να φέρνετε πρώτα ανθρώπινο δυναμικό και μετά το τεχνολογικό εξοπλισμό. Ας ελπίσουμε το 2020 ο σημερινός διοικητής που ανέλαβε να αλλάξει λίγο το ρούχο των γεγονότων. Μην επιλέγετε την εύκολη λύση. Σας χρειάζονται οι γιατροί ειδικευόμενοι, επιλέγετε την εύκολη λύση να φέρετε τους γιατρούς από τα κέντρα υγείας. Αποσπάτε αγροτικούς γιατρούς, οι οποίοι δεν έχουν καμία ευθύνη και καμία δουλειά να νοσηλεύουν στα δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια ιδρύματα, γιατί δεν έχετε εργατικά χέρια, γιατί δεν έχετε ειδικευόμενους. Κάντε οποιαδήποτε προσπάθεια να φέρετε ανθρώπινο δυναμικό. Έτσι θα είστε διοικητές. Οι απερχόμενοι διοικητές, κανείς δεν μας είπε πόσους γιατρούς έφερε. Ας ελπίσουμε κάποτε να το γράψουμε. Ευχαριστώ πολύ. Καλή χρονιά. Τη στήριξη της Περιφέρειας Ηπείρου στο έργο των εργαζομένων και της διοίκησης εξέφρασε η Αντιπεριφερειάρχης Αγνή Νάκου, ενώ αρρωγός εκ μέρους του Δήμου Ιαννητών δήλωσε ο Δημοτικός Σύμβουλος Γιάννης Τσίμαρης. Τις δικές τους ευχές στους εργαζόμενους έδωσαν οι διευθυντές των υπηρεσιών, σημειώνοντας τις δυσκολίες αλλά και την ικανοποίηση από τον αντίκτυπο του έργου του νοσοκομείου στην τοπική κοινωνία. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ σήμερα με την ευκαιρία της εκπομπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας. Θέλω να μεταφέρω τις ευχές και τη στήριξη του Περιφερειάρχη, όπως έκανε και στο παρελθόν, το ίδιο θα κάνει και τώρα και με τη νέα διοίκηση. Είναι δίπλα σας σε ό,τι χρειαστείτε. Εύχομαι σε όλους καλή χρονιά, καλή δύναμη στο έργο σας και καλή συνέχεια στο δύσκολο αυτό έργο που κάνουμε όλοι στο νοσοκομείο. Να είστε όλοι καλά. Ως Δήμος και στους πρόσωπους του Δήμου, θέλω να σας επιβεβαιώσω ότι η συνεργασία που κήρυξε με το Δήμος του Σκοβίου θα συνεχιστεί και είμαστε σίγουροι ότι θα αναπτυχθεί περισσότερο. Ο Δήμος θα είναι αρρωγός στους παστιδές σας και Δήμος σας για ό,τι χρειαστείτε και ό,τι θα κάνετε χέρι του θα γίνει. Για το νοσοκομείο Χατζη Κώστα που προσέρετε επί σειρά ετών εξυπηρετεί μεγάλο αριθμό αρρώστων κυρίως από τη Δυτική Ελλάδα και από την Αλβανία, εύχομαι να συνεχίσει το πλούσιο ιατρικό και κοινωνικό έργο, στηριζόμενο στην αγάπη και τη στήριξη τη δικιά μας που το υπηρετούμε καθημερινά, προσδοκώντας βεβαίως σε βελτιώσεις όσον αφορά το προσωπικό και τον εξαντλησμό. Διανύουμε μια περίοδο που παρουσιάζονται σημαντικά λειτουργικά προβλήματα σε λήψη προσωπικού και νοσηλευτές βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, προσφέροντας την προοπτική τους σε όσους την έχουν ανάγκη, κάτω από αδίκουσες συνθήκες πολλές φορές. Ως νοσηλευτές όμως, μπορεί να έχουμε χαμηλές αποδοχές, εξαντλητικά ωράρια και πολλές φορές η δουλειά μας θα μην εκτιμάται ανάλογα. Ωστόσο, κατά κάποιο τρόπο είμαστε τυχαίοι.
γιατί ξέρουμε ότι η δουλειά μας αξίζει. Βλέπουμε την αξία να αντικατοπτρίζεται στα πρόσωπα των ασθενών μας, καθώς και στην καθημερινότητα στον τύπο, συνέχεια με τα ευχαριστήρια που δεχόμαστε. Θέλω να σας πω πως η προσπάθεια που κάνετε καθημερινά, είτε στους ασθενείς που προσέρχονται στα εξωτερικά ιατριά, είτε νοσηλεύονται στις κλινικές του νοσοκομείου μας, καθώς και η φροντίδα που παρέχετε, οφείλεται και στη συναδελφικότητα που έχετε και την αλληλική μεταξύ σας. Την δική μου υπηρεσία, σε συνεργασία με τις υπηρεσίες, είτε και την ιατρική και νοσηλευτική, βοηθήσαμε πάρα πολύ τους διοικητές και ανεδείχθηκε το έργο, διότι αν δεν δουλεύει η διοικητική υπηρεσία, δεν φαίνεται και το έργο. Και ειδικά τον τελευταίο χρονικό διάστημα, τον κύριο Καρκούνη, που είχαμε και τις χορηγήσεις, και ήταν πάρα πολλά τα κρίματα και έπρεπε να κάνουμε πολλούς διαγωνισμούς, και η οικονομική υπηρεσία προσπάθησε και τα έφερε εις πέρας με τη συνεργασία του διοικητή. Άρα δεν έχω πάντα, συμβάλλουμε και είμαστε και εκείνοι που ηρεμούμε τα πνεύματα. Γιατί κάθε μέρα δεχόμαστε πάρα πολλές φωνές και πάρα πολλά παράπονα. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα τα οποία πρέπει να επιλογούν. Αλλά θα πρέπει όμως να είμαστε γενικώς λίγο καταλαγιασμένοι, γιατί δεν φταίει και τόσο πολύ η διοικητική υπηρεσία να ακούει τον παραμικρό. Σε συλλαλητήριο ενάντια στην Συμφωνία Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής καλούν οι γενιώδικες οργανώσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος και της ΚΝΕ αύριο Πέμπτη στις 6.30 το απόγευμα στον Πλάτανο στην Αβέροφ. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος ζητά την απόσυρση της συμφωνίας που, όπως επισημαίνει, μετατρέπει τη χώρα σε απέραντο πολιτικό ορμητήριο και τον λαό σε στόχο των υπεριαλιστικών ανταγωνισμών. Ενάντια στη νέα αμυντική συμφωνία, Ελλάδα-ΣΥΠΑ τάσσονται το Κομμουνιστικό Κόμμα, η ΚΝΕ και οι οργανώσεις της στην Ήπειρο, με την Τομεακή Επιτροπή Ιωαννίνων να πραγματοποιεί συλλαλητήριο αύριο στις 6.30 το απόγευμα, την ώρα που θα ψηφίζεται η συμφωνία στη Βουλή, με αφετηρία τον Πλάτανο στο τέρμα της οδού Αβέροφ. Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί πορεία και συγκέντρωση έξω από την περιφέρεια, όπου θα γίνει και η κεντρική ομιλία. Τα στελέχη των τομεακών επιτροπών του ΚΚΕ και της ΚΝΕ χαρακτηρίζουν τη συμφωνία επικίνδυνη και ζητούν να αποσυρθεί, να κλείσουν οι αμερικανονατοικές βάσεις, να μην συμμετέχουν οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις σε αποστολές στο εξωτερικό, καθώς και να αποδεσμευτεί η χώρα από το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αύριο, Πέμπτη στις 6.30, ψηφίζεται στη Βουλή η Ελληνοαμερικανική Συμφωνία για τις Βάσεις. Είναι το δεύτερο βήμα του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-ΣΥΠΑ που είχε ανοίξει ο ΣΥΡΙΖΑ και αποτελεί μια πολύ επικίνδυνη εξέλιξη για το λαό μας και για τους υπόλοιπους λαούς της περιοχής. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, με τη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ που άνοιξε το δρόμο για αυτή τη συμφωνία και των υπόλοιπων αστικών κομμάτων που συμφωνούν στρατηγικά σε όλους αυτούς τους σχεδιασμούς και στην εμπλοκή της χώρας στους σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ και της Αμερικής, φέρουν βαριές ευθύνες γιατί μπλέκουν το λαό μας σε πολύ επικίνδυνες εξελίξεις. Το ΚΚΕ καλεί το λαό να καταδικάσουμε μαζικά την ανανέωση, ενίσχυση και επέκταση της επικίνδυνης αυτής της συμφωνίας Ελλάδα-ΣΥΠΑ για τις βάσεις που μετατρέπει τη χώρα σε ένα απέραντο ορμητήριο πολέμων και το λαό μας σε στόχο των επικίνδυνων υπεριαλιστικών ανταγωνισμών. Να απαιτήσουμε η συμφωνία αυτή να ακυρωθεί, να κλείσουν οι ευρωατλαντικές βάσεις, καμία εμπλοκή στους υπεριαλιστικούς πολέμους και σχεδιασμούς. Κανένας εφησυχασμός λοιπόν. Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ με τη στήριξη του ΚΙΝΑΛ συνεχίζουν να εφησυχάζουν και να κοροϊδεύουν το λαό και την νεολαία ότι μπορούν να υπάρξουν θετικές παρεμβάσεις των Αμερικανών και των Ατοικών προς το συμφέρον του ελληνικού λαού, κάτι που δεν έχει γίνει ποτέ στο παρελθόν για κανένα θέμα και πολύ περισσότερο για τη διασφάλιση της ειρήνης και των κυριαρχικών δικαιωμάτων. Ειδικά η στάση του ΣΥΡΙΖΑ μόνο υποκριτική μπορεί να χαρακτηριστεί όταν μιλάει για πάγωμα της ψήφισης της συμφωνίας για τις βάσεις τη στιγμή που προετοίμασε, την επεξεργάστηκε και φέρει και τη δικιά του υπογραφή το δικό του υπουργών. Ο λαός και η νεολαία να βάλουν τη σφραγίδα τους στις εξελίξεις, τώρα να δυναμώσει πάλι για να κυρωθεί η συμφωνία στρατιωτικής συνεργασίας ανάμεσα στην Ελλάδα και την Αμερική, για την άμεση απεμπλοκή της Ελλάδας από τους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και επεμβάσεις, για να κλείσουν όλες οι ξένες στρατιωτικές βάσεις στη χώρα μας, για να μην μεταφερθούν στον άραξο πυρηνικά, για να επιστρέψουν οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις που υπηρετούν σε αποστολές των ΗΠΑ ΝΑΤΟ εκτός συνόρων, για αποδέσμευση από το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ούτε γη λοιπόν, ούτε νερό στους φωνιάδες των λαών. Δίνουμε αύριο ραντεβού 6.30 ώρα στον Πλάτανο, στο συλλαλητήριο ενάντια στη συμφωνία
που φέρνει στη Βουλή η κυβέρνηση για τη Συμφωνία των Βάσεων. Η καταγραφή και διάσωση του πολυφωνικού τραγουδιού αλλά και η διασύνδεσή του με τον θεματικό τουρισμό είναι ο στόχος του Διασυνοριακού Προγράμματος Ελλάδος-Αλβανίας με την επωνυμία Πολυφώνια, επικεφαλής εταίρος του οποίου είναι η ΠΕΔΗ Πύρου και συμμετέχουν ο Δήμος Πογονίου, ο Δήμος Δερόπολης, το Νομαρχιακό Ινστιτούτο της περιοχής του Αργυροκάστρου και η Περιφερειακή Διεύθυνση Πολιτισμού Αυλώνος. Στο πλαίσιο του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική εκδήλωση αύριο το απόγευμα στην Εταιρεία Υπηρετικών Μελετών. Η ανάπτυξη του θεματικού τουρισμού μέσω της διατήρησης της πολυφωνικής μουσικής ως μοναδικό στοιχείο της διασυνοριακής πολιτιστικής κληρονομιάς θα βρεθεί στο επίκεντρο της ενημερωτικής εκδήλωσης για το πρόγραμμα Πολυφωνία που υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας Ίντερεγκ Ελλάδος-Αλβανίας. Την εκδήλωση διοργανώνει η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Υπήρου αύριο 5η στις 6.30 το απόγευμα στην αίθουσα της Εταιρείας Υπηρετικών Μελετών. Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Υπήρου είναι ο επικεφαλής εταίρος του προγράμματος και συμμετέχουν από την Ελλάδα ο Δήμος Πογονίου και από την αλβανική πλευρά το Νομαρχιακό Ινστιτούτο της περιοχής του Αργυροκάστρου, η Περιφερειακή Διεύθυνση Πολιτισμού Αυλώνας και ο Δήμος Δερόπουλης. Το παραδοτέο έργο, για το οποίο είναι υπεύθυνη η ΠΕΔ, σε συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Πολιτισμού Αυλώνας από αλβανικής πλευράς, αφορά στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου αποθετηρίου πολυφωνικής μουσικής. Πρόκειται ουσιαστικά για την καταγραφή της ιστορίας του πολυφωνικού μας τραγουδιού για πρώτη φορά τόσο ολοκληρωμένα, που θα αποτελέσει έναν πολύτιμο οδηγό για τη συνέχεια. Στο πρόγραμμα, εν ώψη και της αυριανής εκδήλωσης, αναφέρθηκαν ο πρόεδρος της ΠΕΔ και δήμαρχος Δοδόνης Χρήστος Δακαλέτσης και ο δήμαρχος Πογονίου Κώστας Καψάλης. Το πρόγραμμα Πολυφώνια είναι μια μεγάλη ευκαιρία, μια ευκαιρία για την μουσική παράδοση της Υπήρου, η οποία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το πολυφωνικό τραγούδι. Στην προσπάθεια αυτή, μαζί με την ΠΕΔ, ως εταίρη είναι ο Δήμος Πογονίου και από την πλευρά της Αλβανίας το Νομαρχιακό Ινστιτούτο της περιοχής του Αργυροκάστρου, η Περιφερειακή Διεύθυνση Πολιτισμού Αυλώνας και ο Δήμος Δερόπολης. Αξίζει να σημειωθεί ότι το παραδοτέο έργο, για το οποίο είναι υπεύθυνη η ΠΕΔ, σε συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Πολιτισμού Αυλώνας από την αλβανική πλευρά, αφορά τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου αποθετηρίου πολυφωνικής μουσικής. Ειδικότερα θα πραγματοποιηθεί συλλογή των απαραίτητων δεδομένων, ιστορικών και σύγχρονων έργων, ηχητικών και τηλεοπτικών ιστορικών ηχογραφήσεων, καθώς και συλλογή τίτλων και στίχων τραγουδιών, κείμενα, άρθρα εφημερίδων, φωτογραφικό υλικό κλπ. Από συγκεκριμένες πηγές, περιοχές και πιθανές πηγές. Ψηφιοποίηση σε τυποποιημένες ψηφιακές μορφές, ανάπτυξη λογισμικού αποθετήριο πολυφωνικής μουσικής, η οποία θα ενσωματώνει το υλικό ολόκληρης περιοχής παρέμβασης, συμπεριλαμβανομένης φυσικά και της Αλβανίας. Μεταξύ των βασικών στόχων του έργου είναι η ανάπτυξη πολιτιστικού μπραντ Πολυφώνια, η δημιουργία της θεματικής διαδρομής Πολυφώνια, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την αποτελεσματική και παραγωγική αξιοποίηση της πολυφωνικής μουσικής στα πλαίσια του πολιτιστικού και θεματικού τουρισμού. Η ίδρυση ενός διασυνοριακού μουσείου εικονικής πραγματικότητας, το οποίο θα φιλοξενείται μόνιμη έκθεση, καθώς επίσης και η δημιουργία μιας τουριστικής εφαρμογής επαυξημένης πραγματικότητας για tablets και smartphones. Το έργο στοχεύει μεταξύ άλλων στην ευαισθητοποίηση των ενδιαφερομένων αλλά και του ευρύτερου κοινού σχετικά με τη διασυνοριακή πολιτιστική κληρονομιά της πολυφωνικής μουσικής μέσω της ίδρυσης δύο διασυνοριακών κέντρων παροχής τουριστικών πληροφοριών καθώς και μέσω της ενθάρρυνσης της μουσικής παιδείας και τη διεξαγωγή εργαστηρίων. Καλούμε τους συμπολίτες μας λοιπόν να έρθουν στην αυριανή εκδήλωση, στην οποία θα ακουστούν πολύ ενδιαφέρουσες ομιλίες. Μαζί μας φυσικά θα βρίσκεται και ο Δήμαρχος Πογονίου κύριος Καψάλης και ο Δήμαρχος Δερόπολης κύριος Τόλης. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα αποδώσει πολυφάνικα τραγούδια το πολυφωνικό συγκρότημα του Συλλόγου Πογονίσιου Πολυφωνικού Τραγουδιού. Τα τελευταία χρόνια ο Δήμος Πογονίου προσπαθεί να αναδείξει αυτό το ιδιαίτερο τραγούδισμα του πολυφωνικού τραγουδιού που γίνεται στην περιοχή μας. Έχουμε ενταχθεί σε δύο προγράμματα μέσω της ΠΕΔ, το ένα το οποίο έχει αποπερατωθεί τα προηγούμενα χρόνια ήταν Ελλάδα-Ιταλία σε πρόγραμμα Ιντερεκ, και το δεύτερο είναι το σημερινό, το οποίο θα αρχίσουμε να υλοποιούμε οι δύο φορείς με φορέα υλοποίηση στην ΠΕΔ και δύο περιοχές της Νότιας Αλβανίας και του Δήμου Πογονίου, αλλά και άλλες περιοχές όπου ακούγονται τα πολυφωνικά τραγούδια. Προς αυτή την κατεύθυνση ο Δήμος Πογονίου έχει προχωρήσει αρκετά, θα έλεγα. Έχει δημιουργήσει
ένα κέντρο πολυφωνικού τραγουδιού, το πήρε στα κτίσματα. Έχει δημιουργήσει την ομάδα πολυφωνικού τραγουδιού, που θα έχετε την ευκαιρία την Πέμπτη στην εκδήλωση να ακούσετε πολυφωνικά τραγούδια από αυτή την ομάδα, που στηρίζεται με όλες τις δυνάμεις από τη Δημοτική Αρχή. Γιατί πιστεύουμε ότι το πολυφωνικό τραγούδι είναι η ταυτότητα της περιοχής του Πογονίου. Κατά τη διάρκεια της αυριανής εκδήλωσης θα αποδώσει πολυφωνικά τραγούδια το πολυφωνικό συγκρότημα του Συλλόγου Πογονήσιου Πολυφωνικού Τραγουδιού. Στον κοινό στόχο για την διάσωση του πολυφωνικού τραγουδιού αναφέρθηκε από την πλευρά το πρόεδρος του Συλλόγου, Θανάσης Βιλτανιώτης. Σίγουρα η διασυνοριακή αυτό διασυνορικό αυτό πρόγραμμα το οποίο η ΠΕΔ έχει οργανώσει και έχει πραγματοποιήσει είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί μας συνδέει με τη Νότια Αλβανία το πολυφωνικό τραγούδι, και μέσα στις δράσεις του προγράμματος πιστεύουμε ότι θα ενεργούμε και θα δρούμε εμείς σαν σύλλογος. Στην περιοχή των Καρδαμιτσίων και όχι στο Βοτανικό θα βρίσκεται το δεύτερο κλειστό γυμναστήριο της πόλης των Ιαννίνων. Είτε θα επιλεγεί η μεταφορά του κλειστού του ελληνικού, είτε κατασκευαστεί ένα νέο. Αυτό έκανε γνωστό ο Περιφερειάρχης Υπήρου Αλέξανδρος Καχρημάνης κατά την παρουσία του το απόγευμα της Τρίτης στην εκδήλωση για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του νέου κλειστού γυμναστηρίου, εξάρροντας παράλληλα τον υποδηματικό τρόπο με τον οποίο αυτό λειτουργεί. Το μεγάλο κλειστό γυμναστήριο που έχει ανάγκη η πόλη των Ιαννίνων και η προσφορά του νέου κλειστού γυμναστηρίου στην άνοδο του τοπικού μπάσκετ κυριάρχησαν κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης για την κοπή πίτας που οργάνωσε το βράδυ της Τρίτης η Επιτροπή Λειτουργίας του νέου κλειστού. Ο Περιφερειάρχης Υπήρου Αλέξανδρος Καχρημάνης ζήτησε την συνεργασία όλων των ανθρώπων της πόλης που δραστηριοποιούνται στον αθλητισμό, ώστε να καταφέρουμε να αποκτήσουμε ένα μεγάλο κλειστό γυμναστήριο. Είτε πρόκειται για την μεταφορά του υπάρχοντος κλειστού του ελληνικού, είτε για την κατασκευή ενός νέου γυμναστηρίου. Ωστόσο, όπως σημείωσε ο κύριος Καχρημάνης, όποια και από τις δύο λύσεις επιλεγεί, το μεγάλο κλειστό θα βρίσκεται στην περιοχή των Καρδαμιτσίων και όχι στον Βοτανικό. Υπάρχει η αγωνία για το καινούργιο, το μεγάλο το κλειστό. Είπε τι είπε ο Υπουργός. Εγώ θα σας πω κάτι, ότι στον χώρο που ήταν στο Βοτανικό δεν μπορεί να γίνει. Ο κύριος Τσούμπος εδώ ξέρει, 13 εκατομμύρια μας έβγαλε. 13 μισό μας έβγαλε αυτό που είχαμε προγραμματίσει κάποτε. Αλλά εκεί δεν χωράει. Έχουμε κάνει τώρα μια ολόκληρη ιστορία με την υπηρεσία και με το Δήμο για την περιοχή στη Καρδαμίτσα, που είναι ο χώρος που κάποτε είχαμε φτιάξει εμείς για να γίνει το καινούργιο κλειστό. Τώρα θα δούμε ακριβώς, εγώ έχω βάλει κάποιους οι οποίοι πήγαν, είδανε το ένα, θα δουν και το άλλο, τα δύο τα υπάρχοντα στο ελληνικό. Μας έχουν υποσχεθεί ότι ένα από τα δύο θα το πάρουμε. Εμείς θα έχουμε πάρει σε κατόψεις εξωτερικές να ταιριάζει, και αν δεν πάρουμε εκεί, στο τέλος και δούμε ότι δεν μας συμφέρει γιατί δεν κάνουμε μελέτη ακριβώς λύση δέση με όλα τα σχετικά, θα πάρουμε το κλειστό που έχουμε εδώ να το αδειοδοτήσουμε ξανά στη νέα μεριά και να ξεκινήσουμε. Έτσι το σκεφτόμαστε. Θα είναι αγώνας που πρέπει να είμαστε όλοι μαζί. Στη συνέχεια, ο Περιφερειάρχης εξήρε το έργο της Επιτροπής Λειτουργίας του νέου κλειστού, κάνοντας λόγο για υποδειγματικό τρόπο λειτουργίας του. Από την πλευρά του, εκπρόσωπος του Δήμου Ιαννιτών, υπεύθυνος για αθλητικά θέματα, Βασίλης Γιαννάκης, υπογράμμισε πως ο Δήμος στέκεται αρρωγός στην προσπάθεια που κάνει η Επιτροπή Λειτουργίας του Γυμναστηρίου και η Περιφέρεια Υπήρου για την αναβάθμιση του αθλήματος του μπάσκετ. Και την διαβεβαίωσή του ότι αν και ό,τι χρειαστείτε είναι στη διάθεσή του. Στη διάθεσή σας να σας βοηθήσει σε συνεργασία και με την Περιφέρεια Υπήρου. Να σας συγχαρούμε για το σπουδαίο έργο που κάνετε σαν διοίκηση, και όπως είπα θα μας βρείτε αρρωγούς στην προσπάθειά σας να καλυτερεύσετε τις συνθήκες του γυμναστηρίου, να συμπληρώσετε πράγματα που πιθανώς λείπουν και πρέπει να προσθεθούν, ίσως και προσωπικό αν μπορούμε με κάποιο τρόπο να βοηθήσουμε,
και θα είμαστε σε συνεργασία και σε επαφή έτσι συνεχή. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Διοίκησης του ΠΕΑΚΙ, Παντελής Κολόκας, τόνισε πως ήδη έχει ξεκινήσει μια άριστη συνεργασία με το νέο κλειστό και με την περιφέρεια και τους επόμενους μήνες θα υπάρξουν απτά αποτελέσματα προς όφελος των σωματείων και των αθλητών, υπενθυμίζοντας τις ενέργειες που έχουν ξεκινήσει για την κατασκευή ενός προπονητηρίου για τα αθλήματα σάλας στην περιοχή των σεισμοπλήκτων. Έγινε λοιπόν και τούτο το γυμναστήριο, γίνεται προσπάθεια να έρθει και το νέο μεγάλο κλειστό ή εν πάση περιπτώσει να κατασκευαστεί το νέο μεγάλο κλειστό. Όπως και να έχει, πρέπει να στηρίξουμε όλη την προσπάθεια, όλοι μαζί, για να φέρουμε αποτέλεσμα. Υπάρχουν οι χώροι πλέον, όπως είναι οι χώροι του ΠΕΑΚΙ, το νέο κλειστό, το Πανεπιστήμιο, στο οποίο γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια από την κυρία Φυλακτακίδου και το έχει διαθέσει για να γυμνάζονται και να προπονούνται οι ομάδες και να κάνουν αγώνες. Όλο αυτό λοιπόν το πλέγμα, αν το κάνουμε συντονισμένα και με τις προτάσεις που έχουμε επεξεργαστεί με τον κύριο Περιφερειάρχη για την περιοχή των σεισμοπλήκτων, πιστεύω θα έχουμε ένα πολύ ωραίο σύνολο αθλητικών χώρων, όμοιο που λίγες πόλεις τελικά, είμαστε πολύ κοντά που λίγες πόλεις τελικά θα έχουν τέτοιο σύνολο. Είμαστε εδώ όπου μπορούμε να βοηθήσουμε. Η προσπάθειά σας είναι αξιέπαινη. Τότε και ο υπουργός είπε ότι είναι πραγματικό κόσμο, τον επισκέφθηκε το χώρο εδώ. Και νομίζω ότι μέσα από τη συνέχεια της συνέργειας και των συνεργασιών μπορούμε να κάνουμε ακόμα περισσότερα πράγματα. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Λειτουργίας του Νέου Κλειστού, Ηλίας Γκατζιάννης, από την πλευρά του τόνισε πως το 2019 ήταν μια χρονιά έκρηξη του αθλήματος του μπάσκετ και μια χρονιά γεμάτη επιτυχίες για τους αθλητικούς συλλόγους της πόλης. Στην συνέχεια αναφέρθηκε επιγραμματικά σε όλα όσα έγιναν στο γυμναστήριο τους τελευταίους 18 μήνες από όταν η Επιτροπή Λειτουργίας ανέλαβε τη διοίκησή του, αλλά κυρίως στον σχεδιασμό που υπάρχει για το 2020, μην παραλείποντας να ευχαριστήσει τον Περιφερειάρχη για την σημαντική συμβολή του στην αναβάθμιση των εγκαταστάσεων του Νέου Κλειστού. Δεσμευόμαστε ως Επιτροπή Λειτουργίας όλοι μαζί, αλλά και ο καθένας μας ξεχωριστά μέσω της επαγγελματικής του ιδιότητας, πως θα είμαστε διαθέσιμοι και αρρωγοί τόσο στην προσπάθεια του Περιφερειάρχη να κατασκευάσει το πολυπόθητο αναγκαίο μεγάλο κλειστό γυμναστήριο της πόλης, όσο και στους αναπτυξιακούς σχεδιασμούς του Προέδρου του ΠΕΑΚΙ, Παντελή Κολόκα, με τον οποίο ήδη έχουμε θέσει τις βάσεις για στενή συνεργασία σε όλα τα επίπεδα. Είναι γεγονός πως τα Γιάννη στερούν σε δυτικές υποδομές και θα πρέπει να αποτελεί στοίχημα όλων των εμπλεκόμενων, φορέων και παραγόντων, αφενός μεν η κατασκευή νέων προπονητηρίων και γηπέδων, αφετέρου δε η συντήρηση των υπαρχόντων εγκαταστάσεων. Τέλος, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους τους συλλόγους, διοίκηση, παράγοντες, προπονητές, αθλητές, αθλήτριες, που προσέχουν τον νέο κλειστό σαν να είναι σπίτι τους. Τους φύλακες, τους επιστάτες και τις καθαρίστρες του γηπέδου, χωρίς τους οποίους δεν θα μπορούσαμε να έχουμε το γήπεδο στην κατάσταση που βλέπουμε. Τον Νίκο Ζήνα για τις δημιουργικές ιδέες και τις φωτογραφίες του, την εταιρεία Δοδόνη για την ευγενική της χορηγία και ιδιαίτερα τον κύριο Μιχάλη Παναγιωτάκη, καθώς και όλους τους φιλάθλους που σέβονται το χώρο και συμβάλλουν στο να διατηρείται καθαρός χωρίς σημαντικές φθορές. Ευχόμαστε σε όλους καλή χρονιά με υγεία και χωρίς τραυματισμούς. Στο τέλος της εκδήλωσης, τα μέλη της Επιτροπής, Ηλίας Γκατζιάννης, Δημήτρης Τσιούμπος, Βασίλης Λουπάς και Βασίλης Τσούρης, έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα με τη χερότη της βραδιάς στον Αντιπεριφερειάρχη Βασίλη Γοργόλη. Και σε αυτό το σημείο να περάσουμε να δούμε αναλυτικά την πρόγνωση από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για τον αυριανό καιρό στην περιοχή μας. Ηλιοφάνεια με νεφώσεις αναμένεται να είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού αύριο στην Ήπειρο. Οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοδυτικές διευθύνσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 έως 11 βαθμούς Κελσίου στα Ιωάννα, από 7 έως 15 στη Θεσπρωτεία, από 8 έως 15 στην Άρτα και από 9 έως 15 βαθμούς Κελσίου στην Πρέβεζα. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Ήπειρο στη Βιέννα. Εσείς μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή στο μικροσκόπιο με καλεσμένο μου απόψε τον κύριο Σπύρο Γκορέζη, επιστημονικό υπεύθυνο του Κέντρου Όρασης Ηπείρου και θέμα της συζήτησής μας ως επιτοπλίστων ο καταράκτης. Από όλους εμάς, δημοσιογράφους και τεχνικούς, ευχές για ένα όμορφο βράδυ.